Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο, καλώς τη δόξα της συνοικίας μου, και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις πως το πεις πεστέρα μου, τσοπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της κακομοίρας τα 23 μετά από τις 2. Με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων. Τον ποιος είναι πίσω, ο Αθανάσης. Ο Αθανάσης Καζαμπάκας στο production. Η Μαρία Στοναρίκοβα στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος με τον 193 στα 193. Στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Αλέξανδρε, καλά δεν μετράω. Έχει 193. Κύριε. Τι κα, 193 στα 193. Ό,τι έχει πάρει, τα έχει διαλύσει. Ωραία. Πήρε και την Άρσεν, έφαγε 4 σε ένα ημίχρονο. Δε, ο δεν γίνεται ποτέ. Με τον Ζήλ που μπάζε, φίλε, με τον Ζήλ. Όχι, άσε, όχι. Τι είπε και τι έγινε. Δεν υπάρχει. Ρε. Λοιπόν, μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν
να κάνει το οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και δίνοντάς σας την καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ειδικότερα αν μας ακούτε από το εξωτερικό, και να πω ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα λαστικά σου, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπες στο tireshop.gr, το κορυφαίο site για λαστικά, και βρες το καταλληλότερο λαστικό για το δικό σου αυτοκίνητο. Εκεί θα βρεις και τα λαστικά Nokian Tires, κανονικής ομολογίας, με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε tireshop.gr, είναι μία λέξη, ενωμένο, και μάθε για το μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε Nokian Tires 4 ελαστικά και δωρεάν τοποθέτηση στο δικό σου αυτοκίνητο. Ο διαγωνισμός για τα ψώνια της χρονιάς συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή. Μπαίνετε στο metrosport.gr, συμπληρώνετε την ειδική φόρμα που κοστείς, είναι υπάλληλος στα σούπερ μάρκετ όλα, και για την ευκαιρία να κερδίσετε τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο με κουπόνια αξίας 300 ευρώ κάθε μήνα, με κληρώσεις οι οποίες γίνονται καθημερινά από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ, και η σούπερ κλήρωση θα γίνει αύριο 31 του Μάη και ώρα 6 το απόγευμα στο κατάστημα Όλα στην Εθνική Σας Αντιστάσεως 12 και με ώρα προσέλευση στις 5.30. Τώρα αν θέλετε να δώσετε χρώμα στη ζωή σας, να βάψετε το σπίτι σας, και νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη εποχή, τότε δεν έχετε παρά να πάτε σε ένα από τα καταστήματα του Κοσμάγλου και να ζητήσετε χρώματα Vitex, χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα, με χιλιάδες αποχρώσεις, με απίστευτη ποικιλία, με χρώματα τεφλών, ακριλικά, οικολογικά και ακόμη και για μέταλλα. Λοιπόν, η παραγγελία σου είναι στη γραμματεία, θα πας ή όχι? Πού να πας? 193. 193. Θα πας στο γραμματεία ή στην παραγγελία σου? Τι παραγγελία? Εμένα? Ε, ποιον, τον 193. Εσένα λέω, ναι, 193 στα 193. Εντάξει, το κοκοράκι, τι 193. Είμαι Λίβερπουλ. Τι είσαι, Λίβερπουλ? Πατράκι, Λίβερπουλ. Και εγώ Λίβερπουλ είμαι. Και εσύ? Αν είναι Γκάστιτ και Λίβερπουλ. Θες να γίνεις 194? Είμαι σαν τον Πάουκ και Λίβερπουλ, γιατί είχα πάει 30 χρόνια από τάφη. Ένα. Λοιπόν, τα χρώματα Vitex πού θα τα βρούμε, ξέρεις? Θα τα βρούμε στα καταστήματα Κοσμάουλ. Λοιπόν, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Λοιπόν, φίλε μου Αλέξανδρε, συμπτώσεις πιστεύεις? Πιστεύω, ναι. Πιστεύεις συμπτώσεις? Στην Χριστό και στην Παναγία πιστεύω. Άλλο, και εγώ πιστεύω εσύ έναν Θεό Πατέρα Πατέρα. Ναι. Λοιπόν, στις συμπτώσεις πιστεύεις? Πιστεύω, ναι, εσύ πιστεύω. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ο Κωστής έχει κάνει 193 προγνωστικά συνεχόμενα και έχει 100% επιτυχία? Δηλαδή ό,τι λέει βγαίνει το αντίθετο. Πιστεύεις ότι είναι τυχαίο? Δεν είναι τυχαίο, είναι πάμε, εγώ είμαι σαν τον ET. Εσύ είσαι ET, δεν είσαι σαν τον ET. Αυτός τι είναι, πες. Αυτός σηκώνει τα χέρια ψηλά η επιστήμη. Τα πόδια σηκώνει. Και τα πόδια, όλα μαζί τα σηκώνει. Τα πόδια σηκώνει με αυτό. Τώρα πώς το εξηγείς, ένα ημίχρονο τώρα η Arsenal να έχει δοκάρι, να προσπαθεί, να το παλεύει, να κάνει φάσεις, και ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο να τη βλέπεις να καταραίει, να τρώει γκολ από έναν πρώην παίκτη της κιόλας. Το είδα το μας. Από το Ζιρού. Και από εκεί πέρα να αρχίζει το παρηγύρι. Εσύ λες ότι αυτό είναι σύμπτωση? Δεν σύμπτωση, είναι διαολική σύμπτωση. Διαολική σύμπτωση. Διάολος. Συγγνώμη, από τη μέρα που έχεις γνωρίσει αυτόν τον απίθανο. Λοιπόν, δεν σου έχει συμβεί τίποτα κακό, τίποτα περίεργο, τίποτα έτσι? Τίποτα κακό, με κατηγορούσε για κλέφτη και για χασιγλή και τέτοια. Εντάξει, αυτός κατηγορεί τις πάντες. Τον εαυτό του μαρτύρουν στον εαυτό του, στον καθρέφτη, φωνάζει. Λέει κλέφτες. Γι' αυτό το κάνω μια πλάκα με το Χατζηνάκο και για τον Στέφανο, τη λήξαμε
ένα τσιγάρο, μεγάλο χαρτάκι με καπνό πίπας και καπνό ναι. τσιγάρο. Μην μιλάς για πίπες γιατί του αρέσουν. Μυρίζουν ωραία γι' αυτό. Και του λέω να πάρεις χαλά από αυτό. Δεν το βιντάκι πιστεύω. Το έχω δει 100.000 τέτοια του. και το δούλευα και με αυτά φτιάχνεις ρε εσύ. Δηλαδή να γλύψεις που είχε καμιάς 30χρονης. Φτιάχνεις με αυτά. Αλέξη είσαι ηγέτης. Κάθε σου λέξη βροντί και καταπέλτης. Ο 910. Ευχαριστώ πολύ. Σε υποδέχονται. Έχουμε διαφόρους ποιητές και καλλιτέχνες. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ακούν την εκπομπή. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά γιατί λόγω της παράτασης που πήρε προηγούμενη εκπομπή στερούμεθα του χρόνου που θα έπρεπε να ή θα ήθελα να έχουμε προκειμένου να πούμε περισσότερα. Οπότε στέκομαι μόνο στη μαγεία του Φαλακρού, ο οποίος για άλλη μια φορά κατάφερε και κατέστρεψε μια ομάδα με τη συμπάθειά του, με ό,τι θέλετε, με την αγάπη του, είναι σαν την αρκούδα η οποία φύγει τα παιδιά της. Εντάξει, από την υπερβολική αγάπη της τα σφίγγει, τα σφίγγει, τα σφίγγει, ώστε τα πνίγει. Πάει λοιπόν η Arsenal και αν εσύ Έμερη αναρωτιέσαι γιατί, τότε δεν έχεις παρά να πάρεις τηλέφωνο στο 2310 και τα 390 να ρωτήσεις. Πού είναι ο ήτη, ο φαλακρός ήτη, ο μάγος, ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά χειραψία αν σε κάνει πάει το χεράκι σου και αν λείπει μόνο το χέρι, όχι γιατί είναι κλέφτης, λέω για την καρδιά του, θα πρέπει να είσαι ευτυχής, περισσότερα δεν έχω να πω, τα είδατε χθες το βράδυ για άλλη μια φορά, αφού αν έλεγε σε κάποιον πριν τον αγώνα ότι μπορεί να κερδίσει η Chelsea με 4-1, ή αν έλεγε σε κάποιον στο ημίχρονο ότι μπορεί να μπουν 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και να τα φάει η Arsenal, θα σου έλεγε ή μεθυσμένος είσαι ή τρελός παπά σε βάφτισε. Και μην βγήκε κανένας έξυπνος και μου πήγε το τελευταίο 15 λεπτό του πρώτου ημίχρονου. Πάντως, εκεί... στο δεύτερο ημίχρονο έφαγε ένα γκολ η Arsenal και μετά ανοίχθηκε το παιχνίδι και μπήκαν και άλλα γκολ. Okay. Δεν διαφωνεί κανείς. Εσύ επιμένεις όμως ότι η συμπάθεια του Κωστή στην Arsenal ήταν συμπτωματική του που δημιουργήθηκε. Ό,τι γίνεται αντίθετο. Ό,τι λέει το αντίθετο. Σύμπτωση. Δεν είναι σύμπτωση, είπαμε. Διαβολική σύμπτωση. Διαβολική σύμπτωση. Αυτός βάζει και διαβολική. Διάλειμμα, δεν είναι. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας, Δαλφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί προκειμένου να βγάλετε κλειδιά immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαργίες, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Ο διαγωνισμός είπαμε ότι συνεχίζεται για τα τελευταία μέρα, καθώς αργότερα θα ανακοινώσουμε ένα όνομα. Είπαμε για το 193 στα 193 του Κωστή. Έλα γαμάρι μου, έλα. Έφαγε. Έλα. Έφαγε. Τσίπησες τίποτα. Περίμενα κάνα 20 άλλο. Καταπληκτική διατροφή ο Κωστής. Τα καλά σου τα αναδεικνύω πάντα. Αυτό κατάλαβε. Καρκίνο στο έντερο τώρα τον άλλο μήνα που θα κάνω κολονοσκόπηση. Τα λόγια του κόκκινου. Κάνα βρικόλακα θα μα βρουν. Άρα τελείωνε. Άσε τη διατροφή τη δική μου. Έχεις ηκεσίες από τον κόσμο. Ηκεσίες. Ηκεσίες. Να ευχηθείς καλή επιτυχία στην Τότενα. Όχι στη Λίβερπουλ, εύχομαι γιατί είμαι Λίβερπουλ και θα παίξω 100 ευρώ στη Λίβερπουλ. Πάντως Ραπτόπουλε, μην πεις καλό ταξίδι γιατί θα πες το αεροπλάνο σίγουρα. Και αν πες το αεροπλάνο ένα θα σωθεί, θα σε ζει. Δεν με νοιάζει, δικό μου να πέσει. Λοιπόν, πες το Φαλακρό να βλέπει Λάιβερ για τον τρόπο που μπας και βγάλουμε καλοκαιρινές διακοπές. Τι να βλέπει? Να βλέπεις live. Νομίζω ότι θα το παρακολουθείς live και θα δίνεις προνοστικά. Εντάξει, τώρα τελείωσε το ίντερνετ. Πάμε δράμα, πάμε καβάλα, πάμε ξανά Θάσο. Έχουμε τρία μαγαζιά που μας κάναν την πρόσκληση να πάμε να τους τιμήσουμε τους ανθρώπους εκεί κτλ. Ναι. Αθήνα να πάμε. Όπου μας καλέσουν θα πάμε, μεγάλε. Όπου πληρώνουν. Όπου πληρώνουν και όπου μας καλούν. Το ξέρω, το φάμε. Το φάμε. Καλά ξεκινάμε. Δεν τρώμε κανένα ξύλο. Στην Αθήνα. Λοιπόν, ένα. Λέγε. Λοιπόν, καλή πλάκα, αλλά θέλω να μου πεις
Φταίει και ο Έμερι που έχασε η Άρσεναλ. Ε, κοίταξε τώρα. Όχι, εντάξει, φταίει και ο Έμερι βέβαια. Δηλαδή, αλλά... ναι. Πρόσεχε. Ευθύνες από τον Τζέκ δεν μπορεί να ζητάς. Ευθύνες? Από τον Τζέκ δεν μπορεί να ζητάς. Ο Τζέκ 50 χρονών είναι σε κεφάλι. Αλλά ναι. Ρωτάω. Ναι. Παρότι μου άρεσε η κίνηση που έκανε. Δεν ευθύνεται σε κάποιο γκολ. Ρωτάω τώρα. Κάτσε ρε κόκκινε, με συγχωρείς. Ποιος είναι ο δεύτερος γκολκίπερ? Να τελειώσω. Έχεις δει δεύτερο γκολκίπερ? Να τελειώσω. Δεν μην τελειώσει. Δεν σε αφήνω. Είναι δυνατόν να βάζεις τον τερματοφύλακα ο οποίος τελειώνει την καριέρα του στο πιο κρίσιμο παιχνίδι για τη σεζόν? Την Άσερ να την είδες φέτος? Ναι. Πόσα παιχνίδια την είδες? Τέσσερα. Ποιος έπαιζε τέρμα? Ψάξε να βρω ποιος το έδωσε. Τι ψάξε, υπάρχει δεύτερος? Δεν υπάρχει δεύτερος. Άρα λοιπόν θα βάλω αυτό που είναι. Τι να ψηθεί αυτό ο Έμερι δηλαδή. Άμα δεν έχω εγώ δεύτερο τερματοφύλακα, εδώ πάω θα έχει τρεις του χρόνου. Αφού έφυγε στην Πατσούκα ο άλλος. Φορέ, ποια ματσούκα να πούμε έφυγε? Πατσούκα. Την Πατσούκα και τη ματσούκα. Τη ματσούκα μου είναι. Σιγά τι να δει, 50 χρόνια γυναίκα θα ονειρευτώ, ρε, τη ματσούκα. Άσε καημένα, έχει άλλες 30 χρόνια να ονειρευτείς, 25, την 50 να θα ονειρευτείς. Ρωτάω, ρε φίλε. Τι να ρωτάς, ρε φίλε. Δεν σε κατηγορήσαμε. Α, ματσούκα, η ματσούκα τα ψωμιά της τάβαγε. 300.000 χιλιόμετρα έγραψε. Άσε. Και 20.000 με το γιο του Κόκαλ, 320. Άσε τη ματσούκα. Εκτός Ζήφκοβιτς θα πάρει για το Μελισσά. Τρεις θερματάρες θα έχει. Η Άρσεναλ έχει έναν. Ένα το κρατούμενο, δεύτερο κρατούμενο. Τρία στόπερ έχει η Άρσεναλ. Και οι τρεις είναι πιο αργοί από σένα. Τον είδες τον Παπασταθόπουλο, τον Παπασταφίδα. Ο Κονσελή είναι αργός. Όχι, γρήγορος είναι ο Κονσελή. Και ο Σοκράτης είναι αργός. Ναι, όχι, γρήγορος είναι. Τα ζεμπέκια της Ευδοκίας. Άμα σηκωνόταν να χορέψει ζεμπέκικο, θα είχαμε τη νέα παραγγελιά. Χθες το βράδυ. Τι, χθες το βράδυ. Άλλο. Είχα την τιμή. Α, την τιμή, ρε, μην με κόβεις, με ρωτάς. Μισό λεπτό, έχεις την τιμή εσύ. Θα μιλάς μόνος ή μα. Με. Μαμάκια. Κολάσινατς. Κολάσινατς. Ο Κολάσινατς. Ελένη μην. Ο Κολάσινατς. Θα δώσω ένα σκαμπίλι και θα είστε ηρεμείς. Ο Κολάσινατς. Το Γιάννη τον Κάπα το ξέρεις. Πού είναι στήλες, το ξέρω. Αρχιμπράβος της Τούμπας. Τούμπα. Τούμπα. Βαρύ χέρι. Βαρύ χέρι. Καταλαβαίνω πώς είναι. Έτσι. Μπράβος. Ο Γιάννης ο Μαυρόπουλος είναι. Όχι ο Φρύδιας. Ίδιος. Αγουμάρι μέχρι εκεί απάνω. Ανέβα κατέβα. Στόπερ είναι αυτός. Σου πάρω εγώ τις θέσεις. Μετά βγάζει τον ένα το χαφ, τον Τζάκα. Βγαίνει ο Τζάκα, ρε. Βγαίνει ο Τζάκα από τα χαφ. Έχει το άλλο το κοπρόσκυλο, το τεμπελόσκυλο. Είναι από ένα δευτερόλεπτο. Με δευτερόλεπτα. Τι σε ρώτησα, ρε ηλίθιε. Τι με ρώτησε. Έχει ευθύνη ο Έμερι για την απώλεια. Όχι, δεν έχει. Ο Έμερι, αυτό το υλικό έχει. 3-5-2 παίζει. Καλώς έβγαλε τον Τζάκα, λες. Τι, όχι, ρε, σου λέω. Κακώς έβγαλε τον Τζάκα. Κακώς δεν έβγαλε τον Έμερι. Άρα έχει ευθύνη. Βέβαια. Τον Ιμπόμπι έπρεπε να βάλει από την αρχή. Επειδή έβαλε τον κόλ. Όχι. Μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύουμε καθόλου. Είναι κυκλοδημικό. Ράση είναι κυκλοδημικό. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα. Άκου λίγο. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες. Διάλογο δεν κάνω. Οι οποίοι. Σου αφήνω να κάνεις ανάλυση. Μάλλον με κόβεις. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν διάρκεια. Αυτός δεν έχει διάρκεια. Αυτό... Βρε, ποια διάρκεια και διάρκεια. Έχει το κοπρόσκυλο, το νοζίλ, το τεμπελόσκυλο εκείνο. Έχει 4 τόνου ύκτερο να πούμε. Πεθαμένο να βγει από το αχέπα. Την μπάπα του οζίλ δεν την έχει. Πλάκα με κάνει. Στο νεκροτομείο σε φέρω εγώ 10 νεκρούς. Ποιο ροδοκόκκινη θέλει από τον Οζίλ? Τον έχει 80 λεπτά. Και όχι, τον έχει 80 λεπτά. Βγαίνει ο Οζίλ και μούτρα. Να έχει κανένα αλέφαντο στον πάγο, ξέρω εγώ, κάνω Αναστασία. Του δώσε ένα χαστούκι να πούμε. Έχει και μούτρα. Του δώσε ένα χαστούκι που έχει και μούτρα. 80 λεπτά τον Οζίλ. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ήταν για 4 ένα το μάτς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Ρε φίλε, αν σου λέγανε θα λήξει αυτό το μάτι 4-1. Όχι, δεν ήταν για 4-1. Θα έλεγε σε κάποιον τρελό παππού. Αλλά μπορεί κάποιο να σου πει. Στο ημίχρονο, αν σου λέγανε θα μπουν 5 γκολ στο δεύτερο. Όχι, αλλά άμα μπορεί να σου πει ο Σωσία του Μπατζιαρά ότι τη Τσέλση ο προπονητή. Ο Σάρι. Ο Σάρι, άμα σου πει. Του μπαμπά. Του μπαμπά, ναι. Του φέρνει λίγο και από τον άλλο. Άλλο είναι πιο μάγουλο. Του Γιώργο, όχι πιο Ανδρέα. Το Γιώργο μοιάζει πιο πολύ, ναι. Ο Ανδρέα είναι πλησιάζει προ τα μένα. Ο Ανδρέα είναι πιο ξεράκι. 40 κιλά κιλιά έχει λοιπόν. Ο Ανδρέας άμα σε πιάσει και σε δώσει κανένα δύο χαστούκια. Δεν ξέρω αν κάνει χαστούκια, έχω κυλαράς είναι. Δεν πρέπει να κάνει δίαιτα. Δεν επιτρέπεται προπονητή. Μια χαρά είναι, τον είδα. Ποιο, τι έχει, τι. Μια χαρά. Μάγουλα έκανε, σαν του τρώει στο γιώτη και τέτοια. Πρέπει να κάνει δίαιτα. Προπονητάρα είναι όμως. Φίλε, προπονητής είναι. Ό,τι το παιδί είναι τη μία στη μία πόλη, την άλλη στην άλλη. Και τι, πάει να τρώει τα ιστιατόρια. Προσέχει την οικογένειά του. Δηλαδή δεν πρέπει να φάει και μια τσαπατσουλιά. Εσύ με τον Μπατζιάρα ταιριάζετε να τρώτε τσαπατσουλιέ μου. Ταιριάζαμε. Τώρα αλλάξαμε, έχω καιρό να βρεθούμε τώρα. Θα βρεθούμε πάλι, θα πάρει το μακεδονικό. Χρόνια έχω να το δω. Πες τον Ανδρέα, θα τον πάρει το μακεδονικό. Εγώ να πω ότι τι είμαι, τεχνικό σύμβουλο. Πες θα πάρει κανένα καλό προπονητή. Εγώ να τον πω. Παίρνει τον ένα, παίρνει τον Μπίλι, παίρνει τον Ήλαρχο Μπίλι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρει ο Ανδρέας τι κάνει. Αυτό που λέει.
Τώρα είσαι με τη Λίβερπουλ στο τελικό. Ναι, είμαι με τη Λίβερπουλ. Όχι, κατάλαβα λέει άλλος. Τι θα πει, όχι, κατάλαβα ρε. Θα κάνει το 194 στα 194. Άντε, ας βγείτε από εδώ και οι δύο ώρες, αχλάμαρες. 4 κιλά κρέμα στον καφέ να πούμε. Και καταρχήν μα λέει εμά ο Βλαχοπαουξίδε, Βλαχοεκκληδή, Βλαχοαριανή, με όλου του κοντράριζε. Εσύ πε μα τι ομάδα είσαι τέλειο. Σταμάτα λίγο, Αλέξανδρο, τώρα περίμενε. Θα τον κάνει όση πλάκα θέλει, περίμενε. Λοιπόν, για σένα τελικά έχει ευθύνη ο Έμερι ή δεν έχει. Εντάξει, έχει ευθύνη ο Έμερι, αφελή είναι, αλλά έχει και τρία center back. Εκείνο ο Σοκράτη και να λέει ο Σπίκερ. Και να ο Έλληνα. Και να ο Κολοσσό. Βρε, δεν τον βλέπει πώ είναι, δεν στρίβει. Και να ο Έλληνα και να ο Κολοσσό. Και αντί να το βάλει, αντί να το βάλει τον πιο αργό στο κέντρο, τον βγάλει στο μεγάλο χώρο. Ο Μιχάλης ο Σόκος ήταν. Ποιο ήταν, ε? Ο Μιχάλης ο Σόκος. Έγκλειφε το. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Μιχάλης ο Σόκος. Καλό είναι. Εξαιρετικό παιδί. Καλό είναι και καλό Σπίκερ. Να βγάλουμε τον Έλληνα και έτσι. Και δεν ξέρω και τι ομάδα είναι. Βρε με τον Έλληνα δουλειά θα κάνει με τον Έλληνα. Σαν τον Κυριάκο Παπαχρόνη όταν τον πιάσανε που βίαζε εκεί στη Δράμα ήταν ο Παπασταθόπουλος. Έχει μια μούρια κεφάλι. Και όμω είναι ωραίο παιδί. Ποιο είναι ωραίο παιδί. Είναι ωραίο παιδί. Καλά 30 χρονών δεν θα είναι ωραίο παιδί. Τι θα είναι. Είναι ωραίο, το ζηλεύει. Τι να το ζηλεύει. Το λυπήθηκα χθε. Το ζηλεύει. Το λυπήθηκε η ψυχή μου. Το λυπήθηκε η ψυχούλα μου. Εδώ ζηλεύει με ανάλυση. Κόκκινε, ίδια ηλικία, κόκκινε άκου εδώ. Τρία στόπερ πρέπει να είναι οι δύο γρήγοροι. Ο πιο αργός πρέπει να κάθεται στο κέντρο και να έχει το μικρό το χώρο. Ο αριστερό back half θα σε δεχτώ, αυτά τα κιλά, σταμάτα λίγο. Δεχτώ ωρε, γάμο, το ότι βάρινε συγκριτικά με την Dortmund. Τι βάρινε. Ότι είναι αργός δεν το δέχομαι. Αργός έγινε ρε. Πάρε τελείωσε. Συγκριτικά με ότι τα χρόνια άρχισαν να φαίνονται ναι. Σε αυτά τα δεν είναι αργός. Υπερβάλλεις. Τερατολόγος είσαι. Δηλαδή ο Παπασταθόπουλος είναι γρήγορος. Δεν το έλεγε αργό πάντως. Λοιπόν, κόκκινε, 51 χρονών, τα 100 μέτρα σε 13 δευτερόλεπτα. Παμ, 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 13. Πάρ' τον κάτω μετά θα λέει. Α! Τι τα θέλεις 100 μέτρα! Τα θέλεις και 13 δευτερόλεπτα! Εδώ να πάει θα φωνάζει ο κτηνίατρος! Κώστα μου και σου έλεγα! Σταμάτα ρε! Μην τρέχει! Σταμάτα ρε! 100 μέτρα! Τι τα θέλεις Κώστα μου! Και έχω τι θα κάνω τώρα μόνο! Σε τι θέλω να σου πω με αυτό! Πες μίξ! Εγώ τώρα με το σιόπι που τρέχουμε τον. Με το σιόπι τρέξει, πάει σιόπι. Με τον άλλο το σιόπι, το άλλο βαρμίτα, ναι. Του λέω να το κάνω. Τι είναι το κάνω. Διευκρίνει τι είναι στραγγι. Τρέχουμε, ρε, στο λιβάδι, δεξιά. Σε λιβάδια. Να τα. Σε λιβάδια. Και τι θα το κατεβάσω. Με σαν 12,6. Όταν πάθει το έβραγμα εσύ, θα έρθουμε να σου κρατήσουμε το λουλούδι. Γιατί χτυπά. Για να μην πάθει τίποτα. Αν πάθω, το πάθω. Γιατί το προκαλεί, ναι. Θέλω να σου πω ότι εγώ ρε παιδί μου είμαι ελεύθερο αθλούμενος, έχω το ψώνιο όπως και ο άλλος πάτρε, ο Παπασταθόπουλος, τεμπελός. 51 χρόνια 100 μέτρα 13 δευτερόλεπτα. Καλά είναι, γιατί. Πρέπει να έρθει τώρα περιπολικό να σε κόψει κλίση. Κανονικά. Θα φας κλίση. Εγώ θα δει μου το χωνόμο, θα σου δει να κλείσει. Άσε ρε από το πράγμα. Ένα πάλι τη βάρες και παρεσλάσει να πούμε. Ένα πάλι τη βάρες. Βάρες ένα πάλι και παρεσλάσει κατευθείαν. Πού έγινε αυτό. Στη θάση μου χτύπησε πέραν και πάθη θλάση. Έβαζε μετά και το τρίμα το πόδι. Το πατούσαν τα δάχτυλα και όχι πατήσε με. Ζητούσε πάγο. Άλλο αυτό. Έγινε δεν έγινε. Από τρελό και από χαζό μαθαίνεις την αλήθεια. Εσύ Αλέξανδρε δεν επεμβαίνεις. Επική εκπομπή. Καθίστε καλά. Καθίστε καλά. Έρχεται η τροχιά. Ήταν σημαίο το μάτς, ακούς. Ήταν σημαίο το μάτς. Μπορεί δύο ημίχρονο και δίσαμε 5-2 χάσαμε στο τέλος. Πλάκα μου κάνει. Ακόμη και αυτό ζήσατε. Έβαλε το φωτιά. Ο κοντός τι λέγε δουλειά. Έχω 12 παίκτες. Ο κοντός τι λέγε δουλειά. Όχι ρε, 12 παίκτες. Ο 12ος στη Θάσο. Ο Θεαγέννη Θάσο είναι ιστορική ομάδα. Πες με τη δόξα του. Εσύ τι έκανες τον προπονητή. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Ο Φωτιάδης, εμένα γιατί με βάζεις εμένα. Εμένα γιατί με βάζεις. Λέω είναι 12 οι παίκτες, λέω εσύ είσαι 11. Εμένα ποτέ με βάλεις. Λέω ή θα σε βάλω τρίτο στόπερα να κερδίζουμε, ή άμα χάνουμε θα σε πετάξω δεύτερο σεντερφόρ. Χάνουμε 4-2, το λέω Φωτιάδη μπες. Και γίνεται η φάση του αιώνα. Δεν έχει ξαναγίνει σε γήπεδο αυτό. Λιποθύμησαν οι θεατές. Βγαίνουμε 3-2 σε αντεπίθεση. Ο Φωτιάδης που είναι. Στους τρεις τους δικούς μας. Έτρεχε. Βολίδα, ναι. Τρεις, αυτοί δύο. Τρεις εμείς, δύο αυτοί. Τριπλάρει ο ένας από τους τρεις τους δικούς μας, τον ένα τον μπακ. Άρα είναι και πάει να γίνει 3-1. Έλα, το κάνουμε 4-3, έχει 10 λεπτά, 8 λεπτά να τσιωφορήσουμε. Τι κάνει Φωτιάδης. Έκανε τάκλιν τον επιθετικό. Το δικό μας. Έχουν λοιπόν θυμίσει. Έχουν πέσει κάτω. Είχε κορδοδογείο. Έχουν πέσει ξένοι. Πόσο κορδοδογείο. Καμιά 50-60 άτομα.
Δεν μου πόσοι, από 50 πόσοι μείναν όρθιοι. Μείναν, πέσαν κάτω, ξέρει. Πόσοι ήταν οι όρθιοι. Είχε ένα παλιό, είχε ένα παλιό παίκτη, το Πας Γιάννα, το Σοφιά, λιποθύμησε ο άνθρωπος. Αυτός λέει, τι είναι ρε, φρενοβλαβής, λέει, που έγινε. Και λέει ο Αλέκος, για να βλέπεις ότι είναι βλάκας, λέει. Τι είπα, Αλέξανδρος, τι είπε. Δεν το βλέπετε ότι είναι βλάκας. Αυτό είναι πόδιος βλάκος. Το άλλο το ξέρεις. Κακός πήγες στο Ίγκα, θα πιάσουμε αύριο δουλειά. Το άλλο το ξέρεις. Είχαμε και δυο κόμενες μαζί. Οι οποίες ήταν φίλες της Δόξα Ντούμπα. Δόξα Ντούμπα ομάδα και παραβατικές. Η μία ήταν 140 κιλά και η άλλη 40. Δίδυμο ήταν λοιπόν. Η μία συμπλήρωνε την άλλη. Πάει ο Κοκακόλα. Αυτές γιατί ήρθανε. Δεν ξέρω πού ήρθανε. Για να κάνουν μασάζ. Πάει ο Κοκακόλα, την κολλάει τη μία την αδύνατη. Για 140 κιλά. Όχι την άλλη, στο πλοίο. Ο Σίμος που ήταν. Ποιο Σίμος. Ο Αρμένης δεν ήρθε. Στην 140 κιλά θα πήγαινε αυτό. Λοιπόν, καλά, πάνω. Δεν καλά, υπότιτλοι. Αυτό του άρεσε η άρση βαρών. Έρχεται ένας καθηγητής 65 χρονών και τις παίρνει και τις βάζει στα μάξι. Λέει: Κοκακόλα, δεν τρέπεσαι λίγο. Τις πήρε ο καθηγητής, ο παππούς με το μούσι. Και τα λοιπά. Τι λέει, τις πήρε, κάτσε. Τις πήρε με τα μάξι, πήγε βόλτα. Τι έκανε, δεν ξέρω τώρα. Βόλτα. Πήγε και ένα καφέ. Δεν ξέρω τι έκανε, τι με νοιάζει. Πήγε 4 ώρα. Και τον έχουμε τον Κοκακόλα. Θα τον έχουμε τον Κοκακόλα στη φάπα. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε σούφα, ο γιο στην κόμενα και τέτοια. Λέει: Δεν μπορεί, ρε, θα χαζίλει. Ο Κοκακόλα ήταν μέσα στο team. Πληρωμένο καλό. Πρόσεξε τώρα. Λέει ο Κοκακόλας, κάνε λέει μια έρευνα, λέει, να δεις τι είναι αυτή. Λέω, θα δω, άμα είναι normal, θα σου πω. Τη βλέπω εκεί στο πρωινό, να σε κάνω μια ερώτηση. Τι είσαι, τι κάνεις εσύ, κτλ. Νοσηλεύτηρια, λέει, είμαι κτλ. Για 140 ή 40. Το 40, στα 140 θα πάω να ρωτήσω. Λοιπόν, και πάω κόκκινο. Θα σταμάτα, ρε. Σηκώ πάνω. Πρόσεξε. Λέει, κοίταξε να δεις, λέει, ένα βλέμμα, ξέρεις, παραβατικό. Εγώ με λέει, ίντικα. Τι λέω, είσαι. Περίμενε. Αυτή ήρθε Νταϊλή και μπήκε στο λεωφορείο του τρελών. Ναι, ρε, Νταϊλή. Πρόσεξε τώρα. Είμαι κι εγώ. Είμαι κι εγώ, ναι. Πρόσεξε. Στη Δόξα Τούμπα, όπα εδώ, στη Δόξα Τούμπα. Εγώ με λέει Ίντικα. Τι Ίντικα. Λέω, τι είναι το Ίντικα. Μπε λέει στο Google να δει μετά. Α, ξέρω τι. Περίμε, περίμε. Μπαίνω μέσα στο Google. Πατάω Ίντικα. Μικρή αυτή, μικρή σε λίγο. Περίμε, 32 χρονών. Μικρή δεν τη λε. Εμεί είμαστε γίνεται. Ε, άσε εσύ τη. Πρόσεξε να δει. Φοράω εγώ κάτι ναρκωτικά, κάτι αυτά, κάτι φούμες. Λέω. Ρούφα εναντίον όλων. Ρούφα τράβας, λέω είσαι. Ιδεολογικά είναι. Λέει, όχι, λέει ρε. Εγώ λέει είμαι παιδί που θέλω να αλλάξω τον κόσμο, λέει. Είμαι Ίντικα. Εσύ λέει τι είσαι. Εγώ με λέω Ίντρικα. Λέω Κοκακόλα. Τι κλείτωσε, λέω. Α, σε λέω για τα πανηγύρια είναι η κόμενα. Λοιπόν, τι λέει. Ο φίλο μου και συμμαθητή μου ο Παύλο. Δεν θες να βρεθείς μαζί του. Άντε, πάλι έχει χειροδύναμος, ναι. Γρήγορος είναι. Τι δουλειά κάνει. Τι κάνει, τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει. Προστασία υψηλών προσώπων. Προστασία υψηλών προσώπων. Μισό ευρώ κάνει μια σφαίρα πέσω. Υψηλό προσώπων. Έχει και από αυτές. Έχει και από αυτές. Δεν με προλαβαίνει. Εμένα όμως σαν την κορακάκι μου. Το ξέρεις τον Παυλά. Λέγε ρε. 13 δευτερόλεπτα στα 100 δεν τα κάνει. Ούτε με τον Βαρέλα και τον Ακπόπη να τον κυνηγάνε με τα τρίτα πόδια. Ποιος, φέρτε το φλόρο. Με τα τρίτα πόδια έξω. Φέρτε... Δεν πρόκειται να φύγει. Φέρτε τη φούσκα. 200 λεπτά θα κάνει. Φέρτε τη φούσκα. Okay, φέρτε τη φούσκα που παίρνει τις πρωτεΐνες και κάνει τα βάρη αυτός. Δεν παίρνει. Ναι. Έλα τρέξουμε 100. Όχι τώρα που έχω τη θλάση. Όταν φτιάξω. Καλά περίμενε. Εσύ πριν έλεγες 100 τώρα έχεις θλάση. Πρέπει το πέναλτι το βάρη σαν κρύος ρε. Αν έρχονται τώρα. Άκου να δεις. Κάναμε 6,5 χιλιόμετρα. Κάναμε 6,5 χιλιόμετρα. Τραβάμε 5 εκατοστάρια. Τα μετράμε. Πάμε στο γυμναστήριο, κάνουμε κοιλιακούς, βάρη και πισίνα. Κάνω μπάνιο. Πάμε στο μάτς και εκεί κρύωσε όπως ήμουνα, μέσα στις λάσπες, πήγα και βάρεσα το πέναλτι στον άλλο. Δεν θα κάνει ζέσταμα. Όχι, το στα διατάξει. Τίποτα ο βλάκα. Εγώ θα στα λέω. Είδε ρε Γρηγόρη, καλά που δεν είχα. Εγώ είμαι άσχετο. Θα με έλεγε, μην πασχώ, θα κάνει ζέσταμα. Χωρί να κάνει ζέσταμα. Είδα την μπάλα και χάρηκα. Εδώ περπάτημα κάνει. Α πούμε δυναμικό. Εσύ είστε γέρι, ρε. Και άμα δεν κάνει ζέσταμα. Εσύ είστε γέρι, ρε. Αν δεν κάνει ζέσταμα. Ζέσταμα στο περπάτημα θα κάνει. Αφιέ παιδί. Δυναμικό περπάτημα για να κάνει. Όχι τρέξιμο. Δυναμικό περπάτημα για να κάνει. Μόνο πρέπει να είσαι καρδιοπαθή. Γιατί μετά κάνει τζόκινγκ αν δεν είσαι. Δηλαδή εγώ είμαι καρδιοπαθή. Προ τα εκεί το πα. Να μιλάω στο ματάκι και τι μου το κλείνει. Μήπως μετά την ίδια. Μετά το γιατρό. Κόλλησα τίκα από το Χατζινάκο. Μετά το. Ο Χατζινάκο τι είναι. Έχει τίκα αυτό.
Αν μπορεί να του αρέσει, ρε παιδί μου, το κάνει αυτό. Κόλλησα κι εγώ. Τι, κλείνει το μάτι του. Κλείνει το δεξί το μάτι. Καλά, ρε. Μωρό εγκόμενα, από παιδί εγκόμενα και το μήνυμα είναι τι. Έκλεινε το μάτι στι εγκόμενε και του μήνυμα τι κλείνει. Δαγκώνει το χέρι που σε ταΐζει, ρε. Ποιο το δαγκώνει. Φαντζινάκο σε ταΐζει. Συνεργάτη μου. Και εσύ το δαγκώνει. Και είναι ο μόνο που μπορεί να με μανατζάρει. Πολύ καλό παιδί είναι. Από εσά κανένα δεν μπορεί. Εγώ δεν δίζει ποτέ να κάνω. Ο Χατζινάκο είναι ο μάνατζέρ μου. Βρε καλά, ξηγεσαι. Σε ρωτάω κάτι. Δαγκώνει το χέρι που σε ταΐζει. Καθόλου. Εγώ πάμε το μέρο του. Και εγώ πάμε το μέρο. Και λε έχει τίκη. Αφήνει και εσένα, ναι. Εγώ δεν θέλω να δει. Κάνει άνθρωπο κάτι έχει. Δεν έχει μαλλιά. Εγώ είμαι λίγο. Φευγάτο. Ο κόκκινο τι κουσούρι έχει. Ο κόκκινο. Ναι. Μια χαρά είναι ο άνθρωπο από το. Ναι. Σε τι. Ποιο. Από χαζό και από τρελό μα θέλει την άδεια. Χαζό είπε. Είπα από χαζό και από τρελό. Αυτό κρατάει το χαζό. Κατάλαβε. Εγώ είμαι καλό τρελό. Λοιπόν. Άμα δεν πάρει κανένα δυο χάπια, σε πόγω την κυκλοφορία. Ο Τσάκα δεν βγήκε ποτέ ο Τερέιρα. Ο Τερέιρα, ο δεύτερο χάπια. Λοιπόν. Ναι, σωστά, ναι. Και δεν με ενημερώνει κανένα στοιχείο. Λοιπόν. Ναι, σωστά, σωστά. Ναι, ο ένα ο χάφ δεν βγαίνει. Και οι δύο τα πολύ καλοί χάφ δεν βγαίνουν. Νούμερο 2 σα πριν πίσω από την Άρσεναλ είναι ο Σοκράτη. Νούμερο 2. Ο Σοκράτη. Σε πριν. Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι στο επίσημο. Να σου πω κάτι. Δεν θα πει ποιο σου στέλνει. Και τι είναι. Τίποτα. Κάτσε, ρε παιδί μου, έχει το δάχτυλο. Το ξέρει. Μα το δάχτυλο έχει. Δεν χρειάζεται. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Ωραία. Λοιπόν. Ισχύουν αυτά που λέει. Ναι. Δεν μου λες. Άρα δεν το λες αργό. Το κόρτομπά μου. Τα... Δεν το λες. Άκου εμένα, εμένα. Άκου. Το κόρτομπά μου τα 100. Άκου εμένα, ρε βλάκα. Δεν τα ξέρει τα γράμματα, ρε. Το κόρτομπά μου τα 100 στα πόσα δευτερόλεπτα θα κάνει. 14. 12,8. Δεν έχω ιδέα. Πρόσεξε. Να του αντίπιζα 14. 12,8. Για να φύγω πρώτη Δευτέρα μου έχουν φύγει όλοι μπροστά. Έτσι είναι ο. Πες τον, ανέκρηκτος είναι. Τα πρώτα 10 μέτρα δεν φεύγει. Δεν μπορεί να ξεκινήσει. Ηλεκτρονικό γκάζι. Το Bolt. Το Bolt, ναι. Τον παρακολουθούσε καλά. Το πώς, θα βαστεί του Bolt. Το μικρό του πώς είναι. Ξέρω εγώ πώς το λένε, τι. Αφού το Bolt το λένε, πού να το. Πώς το λένε. Bolt το λένε. Χιουσέιν. Χιουσέιν, ναι. Θα βαστεί του είμαι, το μικρό του πώς το λένε. Χιουσέιν, εντάξει. Παρακάτω, ρε. Είναι και ψαφταρά. Με τις γκόμενες να είσαι, με μένα γιατί είσαι. Ναι, γερικό, εσύ με τις γκόμενες πώς είσαι. Ψεύτης. Μια ζωή. Όπως πρέπει. Έτσι. Συγγνώμη. Ακούτε παιδιά. Να βάζεις και τη μεταλλική φωνή. Θα πω ότι είμαι 50 χρόνια. Λέγε ρε ο Μπόλτ. Λέγε για τον Μπόλτ. Ο Μπόλτ ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, αν το δεις, δεν είχε την έκρηξη που έχουν άλλοι σπρίντερ. Ναι. Αλλά το δρασκυλισμό που είχε. Πώς τον είπες? Το δρασκυλισμό. Δρασκυλισμό. Έτσι το λέτε στο όλο. Διασκελισμό. Δρασκυλισμό τα λες εσύ στην τούμπα. Εκεί στο γιώτη που τρώγατε τα σουβλάκια. Δρασκυλισμό. Όχι ρε παιδί μου, ναι, σ' ακούω. Ο δρασκυλισμό τι ήταν. Ο σωματότυπος που έχει. Ναι, ναι. Και όλο αυτό το πακέτο που είχε τον κάνει τον κορυφαίο σπρίντερ του κόσμου. Θα μου κάνει τον Παπασταθόπουλο γρήγορο. Τέλος πάντων. Όχι, ρε φίλε. Δεν αμαλώσει. Εγώ δεν είπα να τον κάνει γρήγορο. Μην μου τον κάνει όμως και ότι έγινε παλτό. Αργός είναι, παλτό είναι. Δεν είναι τόσο γρήγορο όσο ήταν. Ρε δεν μπορεί να στρίψει, ρε. Καταλαβαίνει τα ελληνικά, πάλι τα ίδια. Δηλαδή τα γκολ που έφαγε η Άρσεναλ, γιατί ακούει ο κόσμος. Ναι. Είναι λόγω ταχύτητας. Όχι, είναι λόγω ποιότητας. Φυσικά είναι λόγω ταχύτητας. Το πρώτο γκολ για παίζουμε. Καταρχήν το βάζει λάθος. Το πρώτο γκολ είναι ποιότητα του Ζήρου. Καταρχήν. Το πρώτο γκολ είναι ποιότητα επιθετικού. Πού ήταν εκεί ο Παπασταθόπουλος? Όταν έγινε σέντρα. Ο Κοσελίνη πήγε εκεί. Ο Παπασταθόπουλος πού ήταν? Λοιπόν. Τρία στόπερ έπεσε. Πού ήταν ο Παπασταθόπουλος? Πού ήταν? Στο ύψος του Τσέχ. Στο ύψος του Τσέχ ήταν. Εκεί εγώ το είδα έξω από την περιοχή να είναι κοντά. Άσε τον Παπασταθόπουλο, ρε σηκόκινε. Και έξω να ήταν, σωστά ήταν. Γιατί ένα ήταν μέσα στην περιοχή. Ναι. Τρεις στόπερ θα είναι ο ένας μέσα στη σέντρα, σε οργανωμένη επίθεση. Λοιπόν, πάλι και με τον Κουτσοπαναγί εκεί να μας πει για τον Καστοριά Ηρακλής. Ας την μπάλα σε μας. Το παπά γιατί το φορές. Ποιος που? Το παπά γιατί το φορές. Ποιο παπά? Πήρες καμπάρι ότι σε πήραν την Ατάκα, την κάναν τραγούδι και οικονομήσαν και εσύ κοιμάσαι όρθιο. Αυτό ήταν δικό μου. Το ξέρω. Το κάνανε ένα τραγούδι και οικονομήσαν. Καλά κάνανε και οικονομήσαν. Χαμπάρι δεν πήρε. Και... Πνευματικά δικαιώματα μηδέν. Αφού έχεις μηδέν με αέρα στο κεφάλι. Εγώ αυτό καημένο δεν παίρνω, θα πάω, ας πούμε, και κάνω σοου, δεν παίρνω. Πρέπει καλά κάνει. Τι να κάνω. Σε κατηγόρησα εγώ γιατί. Εγώ είπα μπαμπά, αυτό είναι ο Μίκη, είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Αυτό είναι άλλο μπαμπά, είπε αυτό. Το πήρε από μένα, το έκανε. Καλά είπα. Τα πνευματικά σου δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα. Πού είναι τα πνευματικά σου. Τα πνευματικά δικαιώματα. Σε πήρα, ρε κεφάλα. Σε πήραν την Ατάκα, την κάναν τραγούδι και εσύ κοιμάσαι. Εντάξει, ένα καλοκαίρι θα κοιμάσαι. Τόσο πολύ κοιμάσαι. Εντάξει. Τόσο κοιμισμένο μπορεί να είσαι! Αν ήμουν έξυπνο και είχα χρόνο, μπορούσα να το κάνω εγώ. Να βρίσκω δύο τραγουδίστε και να το κάνω. Α, στο καλό. Α, λοιπόν. Καληνύχτα. Άμα ήταν και κάποιοι γύρω μου έξυπνοι, θα το κάνανε αυτοί. Και θα κολλούσαν. Αυτό που λέει. Καληνύχτα. Αλλά από έξυπνου γύρω μου δεν έχω. Έχω κάτι βλάκε σαν και εσένα. Αυτό που λέει. Ένα χατζινάκο. Να σου πω πω θα γίνει πλούσιο. Δεν χρειάζεται. Θα γίνει προπονητή. Πρέπει να πα σχολή προπονητή. Θα γίνει προπονητή γιατί ξέρει από μπάλα.
να έχει παίξει μπάλα και τα λοιπά. Γιατί δεν πάει στα. Φύγει από εδώ, ρε Σάμαξα Χλαμάρα. Μετά λέει κοροϊδεύει με φαλακρό στο καραμαλί που τραυματίστηκε σε 5-5. Ο Μπεν Λένο είναι ο δεύτερο θεματοφύλακα τη Άρσεναλ. Πολύ καλό και σίγουρα βασικό του χρόνου. Ο Τσόχο είναι φόλα Άρσεναλ, αλλά από Ελλάδα δεν ξέρω. 2-19, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ δεν ξέρω. Ούτε τι είναι στην Ελλάδα, ούτε τι είναι έξω. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ρώτησε τον Κώστα, Τουρκία-Ελλάδα τι βλέπει. Και ο Αλεξανδρία Δυναμό Κιέβο. Ευχαριστώ, Νίκο Σέρε. Ρε φίλε, στατιστικά κάποια στιγμή θα γίνει το λάθο. Όταν έχει 193 στα 193, κάποιο γκέλ θα γίνει. Για το Σάββατο το βλέπω αυτό το γκέλ. Δηλαδή βλέπω προσωπική εκτίμηση, μπορεί να εκτεθώ. Δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Και να κερδίζει η Λίβερπουλ. Αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε, που σκεφτόμαστε, όπως θέλετε πες του. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα καθώς η ώρα είναι 3 και επαναρχόμαστε αμέσως. Λοιπόν, εδώ είμαστε 95,5 των FM και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν το οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν αυτοί, αφού είσαι κατά την κυκλοφορία στο χέρι. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη φροντίζουν γρήγορα, αξιόπιστα να σας δώσουν την καλύτερη τιμή της αγοράς και μαζί την οριστική διαγραφή. Να πω ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα λάστιχά σου, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπες στο tireshop.gr, το κορυφαίο site για ελαστικά και βρες το καταλληλότερο ελαστικό για το δικό σου αυτοκίνητο. Εκεί θα βρεις και τα ελαστικά Nokian Tires κανονικής τεχνολογίας με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε tireshop.gr, είναι μία λέξη, και μάθε για το μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις 4 ελαστικά Nokian Tires και δωρεάν την τοποθέτηση στο δικό σου αυτοκίνητο. Οι 3 από τις 6 γραμμές είναι κατηλημένες, στις και 20 θα ανακοινώσουμε έναν τελευταίο νικητή από εμάς. Να πω ότι αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ακριλικά χρώματα, το Acrylant Vitex είναι το κορυφαίο 100% ακριλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις. Το ακριλικό χρώμα Acrylant Vitex προστατεύει τους εξωτερικούς σας τοίχους και μετατρέπει και επιτρέπει σε επιφάνειες να αναπνέουν, ενώ η high definition αποχρώσεις τους εξασφαλίζουν μακροχρόνιο αποτέλεσμα και μέγιστη αντοχή ακόμα και σε έντονη ηλιοφάνεια. Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματα Κοσμάγλου, δυτικά η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππα 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Το πρώτο και το δεύτερο, κοίτα, θα πεθάνει στο γέλιο. Να το διαβάσω ή να το πω? Όχι, είναι υβριστικό. Με μπιπ μόνο. Δεν τρομάει το σκύλι όταν σε βλέπει? Όχι, λέει, άμα τον δεις εσύ όμως, νομίζω ότι μια τρομάδα θα την πάρεις. Δεν τρομάζει το σκύλι όταν σε βλέπει? Σου στέλνει τώρα μια γυναίκα άσχετη, βγήκε εγώ μια φωτογραφία με το σκύλο μου. Λέει, δεν τρομάζει το σκύλι όταν σε βλέπει? Γιατί το λες χαριτωμενιά όμως αυτό? Χαριτωμενιά το ζητήσω από κάποιον φίλο, από κάποιον ακροατή. Σωστό. Όχι, τη λέω. Αν δει τον Λούτσο μου, εσύ όμω νομίζω ότι μια τρομάρα θα την πάρει. Ο Λούτσο είναι ψάρι. Έχω ένα ψάρι στο σπίτι που λέγεται Λούτσο. Μαζί με λιθρίνια και μαζί με γαρίδε και με σαρδέλε. Κάνω ψαροφαγέ τελευταία. Η καλύτερη τρολιά που έχω διαβάσει, ναι, και έχω δει από χτες, ναι, είναι έστειλε μήνυμα ο Αβραάμ Παπαδόπουλο στον Ραούλ Μπράβο, ναι, και όταν λέει βάρο στοίχημα ότι θα αθωθεί. Δεν υπάρχει. Εντάξει, ο Αβραάμ Παπαδόπουλο αθώθηκε. Όχι. Η καλύτερη τρολιά που, ναι, έχω διαβάσει. Ναι, ναι, ναι. Πανέξυπνο. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος αθώθηκε. Το κακό είναι ότι τον πιάσαν στην Ισπανία αυτόν τώρα. Κατάλαβες, στην Ελλάδα αν τον πιάνανε, θα τον έπιανε ο κοριός, θα τον βάζανε, ξέρω εγώ, στο σιρτάρι τον κοριό και ο κοριός θα τον έτρωγε. Όχι. Θα καλούσε ο κοριός. Θα καλούσε ο κοριός. Στην και Ελλάδα... θα γινότανε κολλιός. Όποιος θέλει να κάνει απάτη, λοιπόν, τώρα μας ακούει και άλλο θα πει, όποιος θέλει να κάνει βρωμιά. Η Ελλάδα είναι η καταλληλότερη χώρα. Σας μιλάει το αλλονταπό τώρα, λέει τα άλλα αλλονταπά. Αρκεί να κάνετε χοντρή λαμογιά. Αν κάνετε ψιλολαμογιά, το πιθανό είναι να την κάσετε τη βάρκα. Μετά, άμα θέλετε να πουλάτε μαϊμού προϊόντα, πρώτον. Δεύτερον, άμα θέλετε να φέρετε ρούχα και να τα πουλάτε χωρίς τιμολόγια. Παραστατικά. Θα βάψετε μαύρο το κεφάλι σας με βερνίκι.
Θα βάψετε τα πόδια σας μάλλον, θα βάλετε σαντάλια και θα παίζετε Αφρικανή. Βάλε ένα χι ψηλά στην οθόνη. Κάμερα σε μένα γιατί θα πάμε φυλακή. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε, καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, για τον Ραούλ Μπράβο, ξέχασα να το πω χθες. Ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα ο οποίος ανακάλυψε την Ραούλ Μπράβο είναι ένας άνθρωπος που είναι πανέξυπνος. Είναι ο Σωκράτης Κόκκαλης. Λοιπόν, και γιατί το αναφέρω αυτό. Γιατί ο Σωκράτης Κόκκαλης, άμα την όλη τη ιστορία ο Ραούλ Μπράβο της έκανε μόνος του, ο Σωκράτης Κόκκαλης δεν θα είχε θέμα. Αλλά μαζί του ήταν και κάποιο... Μην αφήνετε υπονοούμενα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παίξε μπάλα, φίλε. Δεν άφησε. Λοιπόν, μαζί του όμως είχε και κάποιο πολύ αγαπημένο παιδί, το Σωκράτη Κόκκαλη, το οποίο ο Σωκράτης Κόκκαλης το είχε υπό την προστασία του από τότε που ήταν 12 χρονών αυτός. Ο κύριος Κόκκαλης όταν ήταν 12 χρονών. Όχι. Το παιδί ο άλλος. Ναι, ο άλλος. Το παιδί, ναι, λοιπόν. Ο Κόκκαλης λοιπόν μία μέρα παρατήρησε ότι με το που ξεκινάει το παιχνίδι αλλάζει μία πάσα και η μπάλα πάει μετά out. Ναι. Τον έναν τον ήξερε. Τον είχε βρει. Όταν είδε ο άλλος ποιος ήταν, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Ναι. Λοιπόν, και δεν είναι καθόλου παράξενο να το σκεφτείς ότι και ο ένας και ο άλλος μετά βρεθήκανε σε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις, Κώστα, εσύ για ποιους μιλάω, για ποιους δύο μιλάω. Ως παίκτης εννοείς. Ως παίκτες και ιδίως σε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν αυτό που ήθελα να πω για τον Ραούλ Μπράβο. Τώρα ένα quiz για τον κύριο Κόκκινο. Κύριε Κόκκινε. Παρακαλώ. Μπορείτε να μας πείτε γιατί ο Χριστός έφυγε άρον-άρον από το μυστικό δείπνο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Για να προλάβει τα λιτά ανοιχτά και να στείλει επιστολές στο Βελόπουλο. Καλό. Καλό. Ωραίος. Καλό. Ωραίος ο Βελόπουλος. Παρακαλώ. Ωραίος. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ καλό, όντως. Λοιπόν, στο τρολάρισμα είμαστε πολύ καλοί. Δεν πιάνεστε, δεν πιάνεστε. Λοιπόν, άκου να δεις. Καταρχήν, καλέ μου άνθρωπε, Ραπτόπουλε, μας πλήρωσες για ακόμα μια φορά. Είμαι με τη Λίβερπουλ. 193 στα 193 έτσι. Υποστηρίζω Λίβερπουλ. Πάρε. Ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει. Λοιπόν, άκουσα και λίγο για τον ΑΕΚΣΥ τον Νικόλα που πήρε χθες. Ναι, που ναι. Είπε, εγώ πάω και δεν πρόκειται να γίνω ποτέ. Νικόλα μου, μεγάλες κουβέντες μη λες, γιατί ΠΑΟΚΣΥΣ ήσουνα. Όπα. Ήσουνα ΠΑΟΚΣΥΣ. Στάσου, αυτό είναι είδηση τώρα, μισό. Γιατί εσύ δεν το ξέρεις. Εγώ ξέρω τι ήμουν εγώ 10 χρόνια. Εσύ δε, για τον Νίκο δεν το ξέρεις. Όχι. Ότι ήταν ΠΑΟΚΣΥΣ, ρώτησε τον. Φίλε για τον Καστοριανό, λες. Ναι, για τον Καστοριανό λέω. Κάτσε μισό λεπτό. Γιατί να αλλάξει, κάτσε. Κάτι έγινε. Όταν ήταν μικρός ο Νίκος ήταν ΠΑΟΚΣΥΣ, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, παιδί μου. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να το, μην το πιστέψω, αλλά ο λόγος που άλλαξε. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Γιατί του άρεσε μάλλον η ομάδα του της ΑΕΚ εκείνης της εποχής. Ρώτησε το τα προσωπικά σας, βρείτε τα μεταξύ σας. Ναι. Ή γιατί είπε χθες, εγώ πάω και δεν πρόκειται να γίνω ποτέ. Και επειδή εγώ ξέρω, είπα, μη λες μεγάλες κουβέντες, Νικόλα μου, γιατί πάω και ήσουνα. Και θέλω να τον επιβραβεύσω, γιατί αυτός το κατάλαβε. Και λέει, του χρόνου η ΑΕΚ, τρίτη, τέταρτη θέση. Οπότε βλέπεις τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό και στην πρώτη τον πάω, γιατί έχουμε ξεφύγει. Έτσι δεν είναι, Ραπτόπουλε. Έτσι είναι, αλλά προσέξτε λίγο. Πρέπει να έχετε φίλους στην Εξάδα. Ατρόμητο, Ξάνθη, να τους έχετε εκεί. Τον Άρη δεν σας συμφέρει να τον έχετε. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολούν, δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή του οπαδού. Είσαι, ναι, αλλά εσύ θα κλαις εδώ σε μένα. Εγώ θα σκουπίζω τα δάκρυα με τα μαντήλια εδώ πέρα. Ωραία, άκουσε με τώρα, τις κασέτες του Καζατζίδη τις έχουμε δώσει στους υπόλοιπους. Εντάξει. Θέλω να μου πεις τώρα κάτι ακόμα. Έλα. Τον τρόπο που σκέφτονται αριανοί αεξίδες Ολυμπιακοί που βλέπουν μια κατάσταση ότι η κυβέρνηση να αλλάζει στην Ελλάδα, ναι, ναι. Και λένε ξεχάστε το. Ναι. Υπήρχε ποτέ να σκεφτούμε εμείς με τέτοιο τρόπο. Υπάρχουν και λίγοι παοξίδες. Πώς δεν υπάρχει. Συνοπαδοί που λένε τι γίνεται εδώ πέρα ρε εσύ, αυτή εδώ γίνεται μπλε όλη η Ελλάδα να πούμε. Αγχώνονται. Εσύ τι πιστεύεις. Ότι θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ οι παοξίδες. Άσε ρε του, μη μου λες τέτοια τώρα ότι θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να μην ψηφίζουν. Δεν γίνεται, θα είπε ο παοξής εχθές πως τι ψηφίζουν οι παοξίδες. Μην τα ξαναλέμε αυτά. Μην μας βάζει εμάς αυτό το τρυπάκι. Ναι. Αυτοί γιατί σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο ότι ξεχάστε το και ασχολούνται μαζί μας. Πάρτε το χαμπάρι ρε.
Είμαστε πολύ μπροστά. Θέλετε πολλά εκατομμύρια να βάλετε για να μας φτάσετε. Μην ασχολείστε. Και για αυτός ο αργανός που παίρνει ο Σταύρος, ναι, πρέπει να τα σουπεράς. Γιατί άμα δεν ήταν σουπεράς, δεν θα ήταν με τη Χρυσή Αυγή, θα ήταν με τον Ιερό Λόχο. Τα σέβη μου, καλησπέρα. Ο Ιερός Λόχος ποιος είναι? Ποιος είναι ο Ιερός Λόχος? Που είπε Ιερός Λόχος. Πήγα στη Θάσο και συνάντησα ένα συμπαίκτη του πατέρα μου στον ΠΑΟΚ. Κακό πράγματα και ράματα. Δεν με γνώρισε. Λοιπόν, ο Γιανέλος δεν με γνώρισε. Και θυμόταν μόνον ένα παίκτη από την ομάδα που έπαιξε μπάλα. Μόνο το Λέανδρο. Τι κάνει ο Λέανδρος, μου λέει. Λέει, ζει ο Λέανδρος. Λέω, ζει ο Λέανδρος. Καλά είναι. Κάνει ένα άλλο, θυμάσαι? Όχι. Τον Μπούζα, λέω, τα θυμάσαι? Ποιος είναι, λέω, ο Μπούζας? Α, λέω, κατάλαβα. Εσύ, λέει, ποιος είσαι? Λέω, εντάξει, δεν με ξέρεις, ναι. Κακό πράγμα τα κεράματα. Κακό πράγμα. 82. Ίδιος ο Φυσούν. Αλλά το μυαλό χάλασε. Χαιρετίσματα στη Θάσο. Έλα, φίλε, ναι. 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 Γεια σας. Καλώς τον. Χαιρετώ τον κύριο Κώστα, τον κύριο Γρηγόρη και τον κύριο Αλέξανδρο. Έτσι. Ναι. Χαιρόμαστε πολύ που μας λέτε κυρίους. Ναι, γιατί. Δεν το είστε και πραγματικά. Δεν είναι θέμα το διάβολο του Θεού. Εσύ μπορεί να έρθει η κυρία. Κύριε, αυτό που λέει, όσον αφορά την ταχύτητα που λέτε, μάλιστα, πράγματι αν είστε με 13 που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. 13,1 για την ακρίβεια. Αλλά ξέρετε, ναι, ότι παίζει ρόλο και η εκρηκτικότητα. Φεύγω γρήγορα, σαν να το πιάνει και άμπαρθ. Δηλαδή όχι για, που λέγαμε το Παπασταθόπουλο. Ναι. Θέλει αυτό να... Δεν φεύγει γρήγορα, γλυκέ μου. Δεν φεύγει. Μπράβο, η εκρηκτικότητα είναι που λείπει. Τώρα... Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γρηγόρη. Γρηγόρη, μήπως θυμάσαι, γιατί ήμουνα συναθλητής, κάποιον Μιχαηλίδη που τον είχαν κάνει και ποδοσφαιριστή, σπρίντερ. Μιχαηλίδης στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή. Όχι. Δεν θυμάσαι. Για ποια Βαλκανιονίκη. Για ποια εποχή μιλάτε? Μιλάμε εγώ το 52, εμέ τώρα καταλαβαίνεις. Και έπαιξε στον Ηρακλή και μετά μεσολάβησε το Σέγας και τον ακύρωσε το Δελτίο. Μάλιστα. Δεν γνωρίζεις, Αν το πω, θα πω ψέμα. Το μόνο Μιχαηλίδη στη Θεσσαλονίκη παίκτη που θυμόμαστε είναι του Άρη, που ήταν κομμουνιστής. Όχι, στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή ήταν σπρίντερ, ήταν. Πάρα πολύ καλό σπρίντερ και Βαλκανιονίκη. Τότε, όταν τελείωνε ο Παπαγεωργόπουλος, ας το πούμε. Α, κύριος, εξαιρετικός. Ναι. Κύριος Παπαγεωργόπουλος. Και αν θα μπορέσεις να μάθεις κάτι. Διευθύνων σύμβουλος. Ναι. Εξαιρετικός κύριος. Ναι. Γρηγορή. Αν θα μπορέσεις να μάθεις κάτι. Το σκάνδαλο ήθελα να το μάθω κι εγώ, γιατί ήμασταν συναθλητές με τον Μιχαηλίδη. Πείτε μου λίγο την ιστορία, τι έγινε για να ξέρουμε. Ναι, ήταν ένας πάρα πολύ καλός αθλητής του Ηρακλή, σπρίντερ. 100 200. Έτρεχε 100 μέτρα. Ναι. Κέρδισε νομίζω η δεύτερη τρίτη θέση στα Βαλκάνια. Ναι, ναι. Και έγινε ποδοσφαιριστής. Δηλαδή τον πήρε ο Ηρακλής, πρέπει εξτρέμ. Μάλιστα. Έπαιξε κάποια παιχνίδια, γιατί πήγαινα εγώ στον Ηρακλή, αν και πάω ξύς. Ναι. Αρχές δεκαετίας του 70 μιλάτε. 70 εγώ αν ήμουν 18. Μπράβο. Ναι. Ναι. Και εν συνεχεία τον έχασα. Αρχές δεκαετίας του 70 θα ήταν αδιανόητο να θυμάστε. Πώς το λένε το μικρό το όνομα? Δεν μπορώ και εγώ να θυμηθώ. Ωραία, γιατί κάποιος θα το θυμάται, θα μας δώσει πληροφορίες. Όπως θέλω να... Ο Λέανδρος ζει δηλαδή. Ζει και είναι και πολύ καλά και ακμεότατος βέβαια. Μπράβο ρε. Ρε παιδιά, γι' αυτό σας αγαπάω, γιατί μας δίνετε πληροφορίες. Εγώ πήγα, βρήκα το είναι πολύ, ναι, πολύ το Γιανέλο το Μαργαρίτη, ο οποίος θα μου έχει Αλσχάιμερ και δεν με θυμόταν. Δεν θυμόταν μάλιστα, τίποτα. Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Μπράβο παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Αν κάτι Γρηγόρη μάθεις, θα ήθελα σου πει, γιατί... Ακούνε παλέμαχοι, θα με ενημερώσουν πιστεύω. Ωραία, ότι αν κάποιος θα τον έχει ακούσει τώρα. Ευχαριστώ. Το σπρίτερ μας. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να καλά, λογικά θα ζει ο άνθρωπος 70 χρονών, το 52 γεννημέρας, θα ζει, εντάξει. Φυσικά. Θα ζει. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, χαιρετώ τα κουκλάκια. 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 Σάμα Μπετσό είμαστε εδώ. Όχι, μα πέτσε ώρα ακόμα νωρίς. Μην τους τα λέτε. Μην τους βάζεις να ξαναπηγαίνεις. Άκου Κώστα, θα σου πω κάτι για τα center back. Κοίταξε, ο center back δεν πράζει να είναι πολύ γρήγορος. Γιατί το center back μπορεί να μαρκάρει διαγώνια και μπορεί να προλάβει τον επιθετικό αν είναι γρήγορος. Δεν έχει και καλές το φίλε της, βάρινε κιόλας. Άνθρωπος του ποδοσφαίρου μου επισημαίνει. Εγώ συμφωνώ για τις δύο. Λέει ο Σοκράτης τρεις φορές στο πρώτο ημίχρονο έσω την Άρσεναλ. Θυμάμαι δύο επεμβάσεις σίγουρα.
Ναι, άκουγα σου πω κάτι. Ναι, ο φίλος του ποδοσφαίρου, καλά το λέει, όντως έτσι είναι. Όταν ανέβηκε η Άρσενα λίγο ψηλά και πήρε χώρο μεγάλο, έκανε κάκα ο Παπασταθόπουλος στα 20 μέτρα στο πέλαγος. Πες τον φίλο μας, πολύ ωραία το λέει. Ο παδός της Άρσενα, ο Τσόχος και εξής. Εντάξει. Ακούστε, Κώστα. Ναι. Λοιπόν, έφερες καμιά φορά τάκλιν 4 μέτρων. Έχω φάει και κοτρόλα 5 μέτρων, ό,τι θες έχω φάει εγώ. Δηλαδή πέφτει σαν κεραυνός. Και κορκόδιλο 10 μέτρων έχει φάει. Με 100 χιλιόμετρα να τρέχει ο επιθετικός, θα σε προλάβει ο αμυντικός. Αν σε μαρκάρει σωστά. Ας είσαι πολύ γρήγορος. Θα σε κόψει εκεί που πρέπει, δεν παίζει ρόλο. Η μπάλα είναι πάντα πιο γρήγορη από τον άνθρωπο. Ορίστε. Η μπάλα είναι πιο, δεν μπορεί να προλάβεις ποτέ την μπάλα. Εννοείται ρε κόκκινο, η μπάλα φεύγει. Οπότε αυτός με την μπάλα στα πόδια έχει δισαβαντάζ. Τι έχει, δισαβαντάζ, ναι. Τι, συντρέφει. Εντάξει, δεν μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα. Δισαβαντάζ είναι, ρε. Ο πιο γρήγορο στον κόσμο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, εγώ πιστεύω ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος. Πάμε παρακάτω, φύγε. Ο Έντερ ήταν τη Βραζιλία. Ο Έντερ, τα καλά σε λέει. Δύο μηνύματα. Μάλιστα, τα ακούμε. Τι αμαρτίες πληρώνουμε και ακούμε 12 λεπτά περισσότερο μπούζο. Πού είσαι, Αρταχαίο, να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Λοιπόν, και επίση. Ο Σύλλογος Πολιτών Μπαγκλαντές λένε. Αν δεν ευχηθεί συντότερα με καλή επιτυχία, πρώτον, θα διακόψουμε τη συνεργασία μας. Δεύτερον, θα πάρουμε πίσω όλα τα ζευγάρια μπουζια που του χαρίσαμε. Και τρίτον, θα ψηφίσουμε όλες τις εκλογές Πασόκ. Κρίμα είναι ο κλόπ, να μην πάρει και αυτός ένα. Όχι. Αν δεν πάρεις πίσω, αν δεν ευχηθείς καλή επιτυχία, θα διακόπτουν το συμβόλαιο που έχουμε εσένα. Απειλούνε τώρα. Θα σου πάρουν πίσω όλα τα παπούτσια και τρίτον, θα ψηφίσουν Πασόκ. Είναι πολύ αυτή. Πρόσεχε. Ξανασκέψου το. Πάντως είπες Πασόκ. Ξανασκέψου το. Ρε Κυριάκο, Κυριάκο, στο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να πας. Εκεί είστε γλύφετε, ρε. Το Πασόκ τι το ήθελε. Μεταγραφή πήρε το Πασόκ. Πες το. Εκτός αν έχεις. Ξέρω, οι παοξίδες δεν ψηφίζουν Πασόκ. Όταν είχαν καήλες ψηφίζανε. Τώρα ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ρε Κυριάκο, θες και εσύ το μάνατζερ σου. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Συγγνώμη, μην μας κόβεις. Να διαβάσω ένα μήνυμα. Διάβαστο, ρε κόκκινο. Το φίλο ρωτάω. Αν μου δώσει άδεια, ο φίλο τι έβαζε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Δώσ' του μια άδεια. Έλα, παίρνει άδεια. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πάμε παρακαλώ. Ο καλύτερο Έλληνα center back παίζει μια δεκαετία σε top επίπεδο στην Ευρώπη. Ο Μανολάς. Τελικού Champions League και Europa. Βέβαια, αυτό είναι. Ο Παπασταθόπουλο. Με την Dortmund. Ναι. Και ένα αποτυχημένο τερματοφύλακα τον κράζει. Ναι. Αυτοί είμαστε. Εγώ σου λέω ότι ο Παπασταθόπουλο δεν ήταν center back. Άρα. Τώρα έτσι όπω είναι. Εγώ τον... Όλοι αυτοί που τον είχαν σε Γερμανία και. Βρε, τον είχαν τότε. Και η Ιταλία χαζή ήταν. Βρε να πάρει ευχή. Ρε Βάρινε, ρε, καταλαβαίνετε. Άλλο Βάρινε και άλλο αργό. Τώρα αργό είναι. Τι να κάνουμε τώρα εκεί. Όταν μάρκαρε το Messi man to man με δύο στόπερα από πίσω και αυτό έβγαινε πάνω στο Messi που τον έβαλε ο Ρεχάγκελ πριν 6 χρόνια, 7, ήταν σύμφωνα. Ήταν επέκταρο. Τώρα Βάρινε, τι να κάνουμε. Ο Στέφανος κάνει μια πολύ σωστή επιθέση. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Τρελή απώλεια ο Ράμσεϊ. Ήταν ναι. Για την Άρσεναλ. Ποιο Μικηταριάν ήταν. Φυσικά, αλλά και. Ποιο Μικηταριάν ήταν. Ο οποίος δεν έπαιξε για άλλους λόγους. Εντάξει, πάμε στο φίλο, μην περιμένει. Συγγνώμη. Έλα, φίλε. Λοιπόν, Γιάννης από Βατήσια, τι κάνετε. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Παπασταθόπουλος ήταν γρήγορος. Έχασε την ταχύτητά του για κάποιο λόγο. Έλα, φίλε, να σε ακούμε, ναι. Αρχικά θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου, ειδικά στον Αλέξανδρο. Εδώ είναι. Ευχαριστώ και πολύ. Θέλω να μοιραστώ μαζί του το πρόβλημά μου ότι δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Μη το πει, μη. Μη, είναι καλό, έξυπνο. Δεν το λες τώρα γιατί εδώ πέφτει πρόστιμο. Εκεί στο ίντερνετ δεν μας έρθει. Σωστά. Για τον Παπασταθόπουλο, παιδιά, ήταν καλό στο πρώτο 20 λεπτό. Όσο πήγαινε χέρι με χέρι με τον Ζηρού, ήταν καλό γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Είναι ματουμαδόρος. Από εκεί και πέρα, όταν τον έβγαλε έξω δεξιά, έξω αριστερά κτλ., έπεσε. Τελείωσε. Λοιπόν. Γι' αυτό αν ήταν κολλητά με τον Ζηρού που είναι στο ίδιο σωματότυπο, ίδια ταχύτητα κτλ. Ακριβώς. Τον βόλευε καλύτερα. Εκεί πέρα ήταν καλός. Επίσης, ο άλλος έπαιξε με λίμπερο, με τρία στόπερ και είχε και τα δύο μπακ και ανεβαίνουν ψηλά. Και το ένα το μπακ είναι βαρύ σαν και εμένα. Μπράβο. Ο Κολάσιδας. Μπράβο στις νύχτας. Λοιπόν, και επίσης ο άλλος ο Μάιτλαντ έβγαζε συνέχεια από έξω μπαλιές. Δεν έμπαινε περιοχή καθόλου. Ο δεξής έκανε καλές κούρσες. Αλλά στο μαρκάρισμα υστερούσε και δεν έκλαινε μέσα. Σωστό. Κωστή, λαϊκό θα κάνει τα Αθηνά. Φίλε, κοίταξε, αν μας συζητήσουν, ναι, εμάς μαζί ζήτησαν Δράμα, Καβάλα και Θάσο ξανά. Ωραία, κάτι τελευταίο να ξέρει ο Αλέξανδρος, τον αγαπάμε τόσο πολύ εδώ Αθηνά. Ευχαριστώ πολύ. Παίζει να έρθει με φανέλα Παναθηναϊκού στη θύρα 7 και να του ζητάνε αυτόγραφα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν δεν πάρει κάποιο τηλέφωνο να μας πει ελάτε ή ξέρω, δεν μπορώ να πω μόνος μου να κατέβω. Τι από ήρθα σαν το βουτσά
στην Αθήνα. Δεν γίνεται. Όπου μας είπανε, όμως τους τιμήσαμε και με λίγα λεφτά, όχι πολλά. Δεν είμαστε τίποτα αγιογδάρτες εμείς. Εσύ τι ομάδα είσαι, φίλε μου? Ολυμπιακός είμαι. Όχι, θα χαρώ. Δεν έχω τίποτα με Ολυμπιακό. Απλά αυτά που έκαμε με σπαράγγες και αυτά κάποια χρόνια. Φίλε μου, ο Ολυμπιακός άλλαξε όλη την ομάδα. Τα έχει πει και ο Μαλάτος στη Μαρμιτά. Το Μαλάτο πάλι και πάλι που δεν την πέσανε. Ο Πάου κράτησε 2 και 3 χρόνια την ίδια ομάδα και κατά συνέπεια φέτος δεν μπορέσαμε να φάμε στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Ωραίος τα Πατήσια, ωραίος. Νικητής, να είσαι καλά φίλε, νικητής για τον διαγωνισμό. Για τα ψώνια της χρονιάς. Τελευταίος είναι και για μας, ναι. Είναι ο κύριος Ξανθόπουλος Παναγιώτης. Ωραίος. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390. Ξανθόπουλο το λένε. Παναγιώτης, όχι Παναγιώτης. Ξανθόπουλος, ΠΑΟΚ θα είναι. Όπως το πρωί που βρήκε λέει θα είναι 40, θα είναι, θα έχει, τι είπε. Κακομαθημένη με ΜΒ 116, γυναίκα γιατρού, κόρη αρχιτέκτονα, κακομαθημένη, τέλος πάντων. Εντάξει. Ορίστε! Έλα φίλε, ναι! Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μας πρέξατε με αυτή την Arsenal με το 3-5-2, με τα man-to-man και τι ωραία το παίζει το 3-5-2. Τίποτα, ξεβρακωθήκατε. Ο ΠΑΟΚ να ήταν εχθές, λιγότερα θα τρώγε. Χωρίς το Χατζερίδη βέβαια. Ωραίος. Λοιπόν, Ραπ, όπως βλέπεις, δεν είναι το σύστημα, είναι η ικανότητα του παίκτη να πιέζει, να μαρκάρει καλά, να κλέβει τις πρώτες μπάλες και τι θα κάνεις μετά που θα, από τη στιγμή που θα κλέψει την πρώτη μπάλα, πώς θα αναπτυχθεί, τι θα κάνει η ομάδα. Και η Chelsea έχει παίκτες που μπορούν να περάσουν με ταχύτητα Αζάρ, Πέδρο, δύο. Φίλε, την αυτή... βελόνα, τη βελόνα, μέσα από τη βελόνα την κλωστή. Έτσι. Αυτό. Πάνε δες την πάσα που έβγαλε ο Ζηρού. Και βάλε, πάρε εδώ, πάρε κάποιους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, πάρε εδώ στη Β' Εθνική και πες τους, παιδιά, θα το κάνουμε 20 φορές, μπορείτε να βγάλετε την ίδια πάσα. Από το φόρ κιόλας. Φίλε, όχι μόνο Ζηρού, αυτή η παικτάρα ο Αζάρ, δηλαδή για μένα ήτανε, έπρεπε κάτι να πάρει κάποια στιγμή. Έχει, εντάξει, ο Αμπράμοβιτς έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά, έκανε φοβερή ομάδα, δηλαδή έχει φτάσει στο σημείο να έχει περισσότερα ευρωπαϊκά ή να έχει τα ίδια ευρωπαϊκά τους ευρωπαϊκούς τίτλους με τα πρωταθλήματα. Και δεν πήγε καλά η Chelsea, καθόλου καλά δεν πήγε. Λες στην Premier League. Όχι, όχι, στο πρώτο 20 λεπτό εχθές δεν πήγε καθόλου καλά. Ναι, ξέρεις γιατί δεν πήγε καλά στο πρώτο. Γιατί δεν τρέχανε να κάνουν αυτό που κάνανε στο δεύτερο, δηλαδή να κλέβουν τις μπάλες. Είπανε, το παίξανε πολύ συντηρητικά, βέβαια ήταν οδηγία του προπονητή αυτό. Δηλαδή καθίστε πίσω συντηρητικά να δούμε τι θα κάνουνε. Όπως το κάνανε και με τον ΠΑΟΚ άμα είδες τα παιχνίδια. Στον ΠΑΟΚ του κάνανε fair play. Φίλε, γενικά ο Σάκ... Ναι ρε, αυτό που λέει fair play του κάνει εννοείται ότι δεν είναι... Αλλά ο ΠΑΟΚ πιο λίγα θα τρώγε χθες. Ο Σάρι, φίλε... Θα καθόταν πίσω, θα πρόσεχε, θα τρώγε 1-2 γκολ. Αυτό θέλω να σου πω. Ο Σάρι είναι πολύ ιδιόρυθμος στο κοουτσάρισμα. Πάρα πολύ. Δεν βγάζεις άκρη μαζί. Ναι, πολύ... αλλάζει κοουτσάρισμα από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο, βλέπεις αλλάζει όλη η συμπεριφορά. Δεν διαφωνώ. Ενώ το σύστημα είναι ίδιο. Ίδιο είναι, ναι. Το σύστημα είναι ίδιο, δεν αλλάζει ποτέ. Οι συμπεριφορές αλλάζουν ένα δεκάλεπτο. Ναι, τα τρεξίματα και οι πιέσεις ψηλά, δηλαδή μπορεί να γυρίσει όλη την ομάδα πίσω ένα δεκάλεπτο. Αν λες για ποιο λόγο γυρνάνε πίσω, γιατί κάνει φάση η άλλη ομάδα. Μπορεί να θέλει να βγει στην κόντρα εκεί το διάστημα. Ναι, και μπορεί μετά το άλλο δεκάλεπτο να πιέζουν όλοι ψηλά. Ναι. Στο λέω και κλείνουμε. Παράδειγμα, για να καταλάβεις τώρα γιατί μιλάμε για το Σάρι. Δηλαδή, η κραχή είναι προπονητής για να αποφέρεις να παίζεις στοίχημα μαζί του. Να ποντάρεις. Ναι. Παίζει μέσα στη Φραγκφούρτη φουλ επίθεση. Κοντεύει να χάσει από το φουλ επίθεση. Στο τέλος, από τις ευκαιρίες που χάνει, ενώ έπρεπε να κερδίζει για τα 35 λεπτά που κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, έπρεπε να είναι 1-5 το παιχνίδι. Στο τέλος κινδυνεύει να φάει γκολ και στο παιχνίδι που έγινε στο Λονδίνο, ο άνθρωπος μετά το 70 ξύπνησε ο Ιταλός μέσα του. Έχεις δίκιο. Ενώ έβγαινε με 5 και 6 στην επίπεδο. Ρε φίλε, δεν μπορώ να ποντάρω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, από όπου και να τον πιάσω. Αυτό που λέει, συμφωνώ σε όλα 100%. Από όπου και να τον πιάσω θα καταστραφώ. Δεν θέλω. Δεν το θες, Δοσάρι. Εγώ να το θέλω. Εγώ καταρχήν είμαι Ίντερ. Εκεί. Ναι, όχι, δεν σου λέω ότι ομάδα είσαι, άμα το πιστεύεις ότι ταιριάζει στην Γιουβέντους. Πιστεύω ότι μπορεί να τη βοηθήσει στην Ευρώπη, ναι. Είναι καλός, δεν, θα ήμουν πολύ άδικος
να πω ότι δεν είναι καλός. Και με αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα, γιατί τώρα για άμα πάει τώρα αλλάξει συστήματα και κάτι τέτοια. Θα πρέπει να κάνει και κάποια. Κοίταξε, η Juventus στην Ιταλία θα είναι και του χρόνου πρωταθλήτρια. Στην Ευρώπη θα κάνει το θέμα. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στον νικητή. Ξανθόπουλος Παναγιώτης. Παναγιώτη, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου Παναγιώτη, τι γίνεται. Καλά. Ξανθόπουλε έξω έπεσες. Αεξής είναι. Αεξής είσαι, τι είπε ότι θα είσαι. ΠΑΟΚ. Καλά, αυτός κάνει, γιατί σε τι πέφτει μέσα, πες μου. Πες μου εσύ Παναγιώτη, σε κάτι πέφτει μέσα. Στο πηγάδι. Παναγιώτη, από πού τηλεφωνείς. Εγώ είμαι από Διαβατά. Από τις φυλακές ή από την περιοχή των Διαβατών? Όχι, απ' έξω την περιοχή. Δεν είσαι μέσα ακόμα, εντάξει. Όχι, όχι, μακριά. Λοιπόν, αύριο η κλήρωση θα γίνει στις 6 στο σούπερ μάρκετ όλα Εθνικής Αντιστάσεως 12. Το άκουσες πιστεύω. Κλειδώνει τη συμμετοχή σου αύριο 5.30 ώρα. Πας εκεί και δεν ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ αυτός που θα πάρει τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την νίκη σου. Καλή συνέχεια, να καλή καλά. Συνέχεια και σε σένα. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Αδιάλυμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Βγάλαμε και τον νικητή. Βγήκε. Βγήκε, ναι. Α, ναι. Καλησπέρα, Αλάνια, Ραπ, Γρηγόρη και Αλέξανδρο. Είστε. Αλάνια, σας αγαπώ. Το κάστρο της Άρταν έπεσε από μέσα. Έχει όνομα Τσεχ. Έπνιξε τα 3 από τα 4 γκολ. Άρα λένε που είσαι. Όχι, ρε φίλε. Έβγαλε και με 34. Όχι, ρε φίλε. Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι είναι ευθύνη τώρα. Εσύ τώρα, αν ήταν στην Ελλάδα, θα το λέγαμε. Τα άρπαξε, τα έκανε. Εντάξει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Άμα ήταν καλός από Παπασταθόπουλος, θα τον έπαιρνε και σου αφήνει στον Πάκρο, τον έχουμε εκεί πέρα, ρε. Άμα ήτανε. Καλός από Παπασταθόπουλος, θα τον έπαιρνε και σου αφήνει, θα τον έχουμε στον Πάο. Παπασταθόπουλος, μην. Άκου λίγο. Μου θυμίζεις ένα συνάδελφο που είπε, το λέω πως φαίνεται το Μέση. Δεν θα τον πάρουμε στον ΠΑΟΚ γιατί θα χαλάσει τη χημεία της ομάδας. Άκουδο, άκουδο. Κοίταξε. Παπασταθόπουλος σε τερμπακάρα και με προσόντα και όλα αυτά. Είναι μερικά κορμιά μετά τα 30 που αρχίζουν και βαραίνουν. Βάρινε πολύ. Βάρινε. Ναι. Εντάξει. Αυτή η ομάδα, αυτή η Τσέλσι κέρδισε τον ΠΑΟΚ που εμείς την Άρσεναλ την έχουμε κάνει εξοχικό μας. Για να μας πει τώρα ο Παπασταθόπουλος θα κερδίσει την Τσέλσι, πού πάρει. Καλά, εντάξει. Μην τρελαίνεσαι. Επόμενο. Πες το φίλος που στέλνει τα μηνύματα να χαλαρώσει λίγο. Να φάει λιγότερη πρωτεΐνη, πες τον. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Με τις πρωτεΐνες φουσκώνουν σαν τους κόλπους και νομίζουν. Από που πήρε τηλέφωνο. Ναι, ναι. Που είπε για τον Μιχαηλίδη. Ναι, ναι. Επειδή στον ξέρω προσωπικά, εγώ ήταν και ο φίλος μου. Λέγεται Χρήστος Μιχαηλίδης. Ναι. Και έκανε τον προπονητή στα αεροτεχνικά, αλλά ήταν γυμναστής. Μένει στο Κορδελιό. Συγγνώμη. Ζει, ναι. Είναι γύρω στα 68 χρόνια πριν μάλλον. Ο κύριος Μιχαηλίδης ήταν σπρίντερ και έπαιξε. Ναι, ήταν και σπρίντερ και έπαιξε και μπάλα στην Ηρακλή. Πόσο και λίγα προπονητή έχουμε από τη Μενεμένη. Ωραία. Δύσκολα με στο ίδιο γήπεδο προπόνηση και αυτός και τον Όλυμπο. Δεν τον ποτάμου και μετά πήρε. Το κρυμμοδοτσιά Κορδελιού. Πόσο καιρό έπαιξε ποδόσφαιρο. Πόσο καιρό έπαιξε ποδόσφαιρο. Εγώ. Ο κύριος, πόσο χρόνο. Δεν έπαιξε πολύ καιρό, αλλά έπαιξε μπάλα στον Ηρακλή, έπαιξε. Ναι, αυτό λέω. Πώς κάνα χρόνο θα έπαιξε. Κάνα χρόνο. Αλλά είναι κόκκινη, επειδή σε γάτα πρώτα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Ρε φίλε, το 72 εγώ ήμουν 2 χρονών, τι δεν θυμάμαι. Γάτα, γκατανγκύρας είναι αυτός. Ναι. Αυτό θα δικαιολογήσει. Δικαιολογήσει παρακάτω. Το 72 ήμουν 2 χρονών. Ναι. Τα. Όσο για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο να του πεις άμα πάει στη Ρόδο, έχω ένα ξάρι που παίζει κομμωτήρα και να του κουρέψει τσάπα. Στην Κο ή στη Ρόδο. Στην ΚΟ, κοντά είναι, Ρόδο κοντά είναι. Το πλοίο να πάρω 25 ευρώ, 25 ευρώ να πληρώσω το πλοίο να πάω κουρευτό στη Ρόδο. Όταν θα πας στη Ρόδο και κάνεις μια βόλτα εκεί πέρα, θα πας κάποια στιγμή, θα πας. Μ' άρεσε πολύ η Ρόδο, έκανε και επέμβαση στο κεφάλι μου και όλα τα καλά. Γιατί είσαι καλό παρεκάρι, να πούμε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Σ' ακούω κάθε μέρα. Αλλά τώρα σ' ακούω με τους καλύτερους είσαι. Ευχαριστώ. Όλοι πως δεν θέλω ποτέ. Και μετά ο Καμόρα. Άντε γεια σας παιδιά. Επόμενος. Ωραίος. Άρα είναι καλά ο άνθρωπος προπονητής ήταν χρόνια στο αεροτεχνικό. Στο Κορδελιό, ιστορική ομάδα. Με νεμένιδες και τα λοιπά. Μπράβο. Ωραίος. Έλα φίλε. Και εμείς θα σας ακούμε. Ο Βαραδάς. Μογγολός. Έλα. Έχεις δίπλα σου τα κύμα αλλιώτικο. Άντε μπράβο. Ναι. Άκου,
Άκου κόκκινε τι θα σας πω και ακούστε το προσεκτικά. Μάλιστα. Και επευθύνουμε στον Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο. Μάλιστα κύριε. Δεν μου λες ρε Σικώστα. Ε. Πες ότι έχεις μια επιχείρηση. Ναι. Και έχεις 5 άτομα επί 20 χρόνια. Ναι. Γνωρίζεις τον καθέναν ο ένας με τον άλλον. Α, γνωρίζει τον καθέναν. Φυσικά γνωρίζονται. Γνωρίζονται πολύ καλά. Εγώ γνωρίζω και ποιος έκανε σεξ με ποια και ποιος είναι ρουφιάνος, τα πάντα ξέρω. Τώρα που είπες για σεξ. Ναι. Αυτό που είχε ο Μητσοτάκης. Ναι. Το χτύλο στο παιδί. Λοιπόν, άκου εδώ. Χθες άκουσα, ήμουν στον δρόμο. Άκουσε. Επειδή ήθελα να επέμβω, αλλά δεν προλάβαινα. Η ερώτησή μου. Αυτός είναι βιαστής. Είναι παιδεραστής. Εσύ! Είναι! Παιδεραστής! Είναι, είναι! Μη φωνάζεις, είναι! Το ερώτημα είναι το εξής. Παιδεραστής! Στάσου βρε. Ναι, είναι παιδεραστής! Το ερώτημα είναι ποιο. Εάν τον ήξερε ο Μητσοτάκης, ότι ήταν, δεν μπορεί και να μην τον ήξερε. Αλλά, πρόσεξε όμως! Εκπρόσωπος ήταν! Πρόσεξε όμως! Πρόσεξε όμως! Τον πιάσανε! Τώρα είναι πουθενά στη Νέα Δημοκρατία αυτός! Τώρα! Αυτός αυτή τη στιγμή γυρνάει στο Περοκέ, ναι, και δουλεύει με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κατάπτυστο αν γίνεται. Άντε μπράβο γιατί... Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω όμως. Άκουμε. Δεν το ξέρω. Ναι. Εγώ δεν το ξέρω. Μισό λεπτό. Για να βάλουμε την κουβέντα σε μια σωστή βάση. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρω λέω, πάλι αν γίνεται, τον έχει σε... 20 χρόνια σε ένα γραφείο. Στάσου ρε τώρα. Δεν ακούει. Στάσου ρε, περίμενε, ναι, γνωριζόμαστε. Αυτό το παραβλέπω εγώ. Το ερώτημά μου είναι, εφόσον μαθεύτηκε, εάν συνεχίζει θεσμικά και βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ερώτημα για μένα. Βρίσκεται ή δεν βρίσκεται, Γρηγόρη? Θεσμικά δεν είναι. Συγγνώμη, θεσμικά δεν είναι. Μη θεσμικά είναι. Τριγυρίζει μέσα, κύριε παιδί μου, ξέρετε ή δεν ξέρετε? Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Εγώ δεν το ξέρω. Και πράγματα τα οποία δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα υιοθετήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι εφόσον έχει αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αυτό το βίτσιο και συνεχίζει να υπάρχει. Είναι οδεία. Ρε κόκκινε, άσε τα. Εδώ μιλάμε αν ξέρουμε. Εάν συνεχίζει να βρίσκεται θεσμικά ή ακόμα και μη θεσμικά, ακόμα δηλαδή και στα μαύρα που λένε, γύρω από το κύριο Μητσοτάκη, αυτό πρέπει να το προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης. Ωραία, πάμε παρακάτω. Επόμενος, ναι. Είναι θέμα. Ποια διάθεση είναι η Νέα Δημοκρατία, Κουμουντούρου, πώς λέγεται? Πώς λέγεται η... Τέλος πάντων, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δικό μου θέμα. Ραπτόπουλο, τελευταίος παοξής που βγήκε πριν το διάλειμμα. Σιγά, μη ρε κόκκι, με αυτά τα τσιγάρα. Τις προάλλες βγήκε στο Γεωργείο και είπε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να σου κάνει μήνυση για αυτά που πεις για τον Βαρέλα για τις σακούλες. Και τον κατέβιο στο Γεωργείο και έφεγε μήνυση του Γεωργείου. Και τι δεν βγαίνει σε μένα και βγαίνει στο Γεωργείο? Τι σακούλες είπα εγώ, ότι τι? Ραπτόπουλε, σχετικά με τα όγκου του Κυριάκου να κατέβουμε το Πασόκ, να σου πω τα εξής. Ναι. Τα στελέχη και ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ όλοι δεν είναι πρώην Πασόκ. Βεβαίως. Τώρα λοιπόν που ο ΣΥΡΙΖΑ φθήνει, ναι, θα αρχίσουν όλοι να γίνουν στο Μαντρί. Α, σοφή η κίνηση του Κυριάκου. Αυτό θα φανεί. Να βλέπεις το μέλλον, σωστά. Αυτό θα φανεί. Το βλέπει όπως το βλέπεις και εσύ. Ναι, διαχρονικά. Το βλέπει δηλαδή. Θα σου πω εγώ γιατί δεν με κάνει μήνυση καμιά ΠΑΕ ΠΑΟΚ και καμιά ΠΑΕ. Γιατί εγώ λέω για όλους. Ο Γεωργίου διάλεξε να λέει για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι το λάθος του. Λέει λοιπόν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που δεν λέει, αλλά φαντάζομαι ότι λέει, ότι κάποιος τον βάζει τον Γεωργίου και τα λέει αυτά. Ενώ για τον τρελό δεν τον βάζει κανένας. Το κατάλαβες εσύ που πήρες τον Γεωργίου και είπες να με κάνει μήνυση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Ρουφιάνε ΠΑΟΚ, εσύ που πήρες τον Γεωργίου. Πάμε παρακάτω τώρα. Από πού μπορεί να είναι αυτός ο ΠΑΟΚ? Από τη Νέα Υόρκη. Νεοορκέζος θα είναι. Θες να με τσιγκλίσεις τώρα. Παρακαλώ, ναι. Γελάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αριανός είμαι. Γιατί το λες βαριεστισμένα, στεναχωρεμένος είσαι, διαρκείας πήρες? Πήγα χθες Ραπτόπουλο να πάρω διαρκείας, άνοιγαν 10 η ώρα, πήγα 10 και μισή και σου πληροφορώ ότι τελείωσα ζημία. Είχε 100 άτομα ουρά. Αλήθεια λες? Ένα λεπτό, ερώτηση. Εγώ πήγα στην Αλφα Μπανκ, είχε 30 άτομα ουρά και είχε ένα ταμείο και έκανα 2,5 ώρες. Δεν ήταν ένα ταμείο. Πόσα ταμεία είχε? Πόσα ταμεία? Είχε κοπέλες 3-4 ταμεία. Εγώ τα πάω στην τράπεζα, κάθομαι πολλή ώρα. Εντάξει, έχουν έλλειψη. Αλήθεια είπες, άστον να λέει ότι θέλει. Ναι. Κολατρίζει. 2.500 έχουν φτάσει. Μήπως ήταν οι κοπέλες λίγες. Επίσημο νούμερο δεν υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει. Το ρεπόρτερ πήρε. Υπάρχει 2.500. Υπάρχει. Αν διάβαζε εφημερίδα τουλάχιστον και άνοιγε τα μάτια σου τα τάβλα. 2.500. Τέλος πάντων, εντάξει. Νωρίς είναι ακόμα, εντάξει. Θα φτάσουμε τα 12. Μπορεί να τα περάσουμε. Άμα περάσει τα 10 είσαι καλά.
Τα 10 το έχω σίγουρο. Δεν ξέρω εσύ. Μπορεί εγώ αν πάρει 10.000 εισιτήρια διαρκέσαι πολύ καλά. Πολύ καλά. Μπορώ να το ρωτήσω κάτι το παιδί που πριν το ρωτήσει, το σημαντικό. Έλα, λέγω τι θες, το σημαντικό είναι ότι ο παδός του Άρη είναι δίπλα. Και το αποδεικνύει. Καταρχήν πόσο χρόνο είσαι, φίλε μου. Πόσο χρόνο. Είμαι 24. Θέλεις να γίνει ένα φιλικό πάω κάρι και να είμαστε μέσα, είστε ντούμπα του Χαριλάου, μισή-μισή. Φιλικό δεν θέλω να γίνει. Στο πρωτάθλημα να είμαστε. Εχθρικό, ναι. Φιλικό να μην γίνει. Στο πρωτάθλημα γιατί όχι, να έρθουμε γιατί. Είναι φιλικό το 2000, δεν θυμάμαι πότε είναι 8. Το ξέρω, ναι. Και πλακωθήκαν πρώτα οι παίκτες μεταξύ τους και διακόπτουν. Να γίνει. Εγώ θέλω να γίνει. Εσύ αυτό που λέει για άλλου λόγου θέλει να γίνει. Όχι, για να δούμε και ένα φιλικό. Εγώ πήγαινα φιλικά πάω. Θα σου πω κάτι, αυτά γινότανε παλιά. Τι συνέβη τώρα. Ας τον κόσμο. Δυστυχώς από την πίεση του κόσμου υπήρχαν και τραυματισμοί σε αυτά τα φιλικά. Τα οποία δεν ήταν φιλικά, ήταν εχθρικά. Εντάξει, αυτή συζητάμε κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Εντάξει, τώρα λίγο. Μα συνέβαινε. Οπότε λέμε, συμβεί, με αυτό το αποτέλεσμα και με αυτό το γνώμονα, καλύτερα που δεν γίνονται. Πάντως εγώ θέλω να γίνουν. Και να πω και για χθες ένα μικρό σχόλιο για τον τελικό. Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο υποτιμημένος παίκτης για μένα σε όλη την Ευρώπη. Τι εννοείς υποτιμημένος. Έχει να κάνει με το χθεσινό μάτς, δηλαδή εκεί. Αξίζει, περίμενε, αξίζει περισσότερο αλλά τον υποτιμούν αυτό εννοείς. Αξίζει πολύ περισσότερα. Αλλά είναι υποτιμημένος. Για πες. Εγώ πιστεύω ο Πέντρο είναι. Ο Πέντρο. Ναι. Ο Πέντρο είναι ο Αδάμου της Τσέλσης. Φίλε, κάνεις ένα λάθος. Ένας παίκτης ο οποίος πήρε Champions League. Σκόραρες τελικό Champions League. Δεν υποτιμημένος. Υποτιμημένος από τον κόσμο, λέω. Δεν λέει κανείς. Δημοσιογραφικά, ξέρω, σαν για τον Πέντρο, ας πούμε. Είναι ίσως από τους πιο κυκλοθυμικούς που υπάρχουν ο στην Πέντρο. Ευρώπη. Ναι. Ο Πέντρο. Μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι να πάρει την ομάδα στις πλάτες του και μπορεί να είναι χαμένος για 6 μήνες. Ο Πέντρο. Άκου λίγο. Ο Πέντρο για μένα. Επειδή παρακολουθείς το. Είναι ο ορισμός του οχταριού. Ο Πέντρο κάνει πολλά και θα χαθεί η μπάλα. Εντάξει, και σκοράρει. Κάνει πάρα πολλά, είναι πολύ, πάρα πολύ πολύτιμος παίκτης. Απλά δεν είναι ίσο τόσο τριπλέρ, φαντεζή και τα λοιπά. Τον παρακολουθείς. Έχω δει φέτος πολλά μάτσι, θέλεις γι' αυτό το λέω. Έχεις δει ότι σε πολλά παιχνίδια δεν υπάρχει πουθενά. Μαρκάρει πολύ, κάνει άλλες δουλειές. Το φίλο. Προφανώς υπάρχουν παιχνίδια. Έλα. Καλά. Προφανώς και θα υπάρχουν και παιχνίδια που δεν παίζει καλά. Όχι, λες είναι στο γήπεδο ή δεν είναι. Είναι ο μόνιμος τέταρτος χαφ που γυρίζει πίσω, ο καλύτερος τέταρτος χαφ που γυρίζει πίσω. Γέλα προπονητή. Αλλά όταν παίζει καλά είναι επικός. Το κόκκινο στο καλά είναι από τη μέση και μπροστά βλέπει. Το πίσω δεν το βλέπει. Κωστή, γι' αυτό είναι κυρακλή. Θα μου πεις, ναι. Θα μου πεις μια πρόβληση για τον τελικό να παίξουμε. Α, δεν ξέρω πρόβληση. Εγώ είμαι Λίβερπουλ. Να μου πεις για να παίξω αντίθετο λέω εγώ. Λίβερπουλ, κοίταξε. Θυσιάζει και το συμβόλαιο που έχει με τους πολιτές του Μπαγκλαντές. Και δεν μου λες under ή over. Ο Βεράκι. Άρα έχουμε λοιπόν μια χαρά. Άντερ και τότε. Τότεναμ και άντερ. Άντε γεια σου, καλά, άντε γεια. Καλώς. Ωραίο. Πάει για 194 στα 194. Ξέρεις ότι του χρόνου θα παίξω πολύ στοίχημα, ξέρεις γιατί. Στατιστικά. Θα ανατραπούν τα πάντα του χρόνου. Περίμενε. Ναι. Στατιστικά όμως. Ναι. Κάποιο πρέπει να χαλάσει τέτοιο σερί, δεν γίνεται. Παρακαλώ. Ή όλα ή τίποτα. Τι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα Γρηγόρη, Κώστα και Αλέξανδρο από την Αυστραλία, Σίδνεϊ. Γεια σου Μανώλη. Καλώς τον. Καλός άνθρωπος. Πολύ καλό παιδί. Ναι. Το γνώριζα. Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ, ο Γρηγόρης με θυμάται που μια φορά ήταν στο σταθμό σας και τη φιλοξενία και θέλω να πω, Γρηγόρη. Σε θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, είμαι ο παντός του Λίβαπου. Α, καλή επιτυχία. Όχο. Θα ξυπνήσουν 5 ώρα χαράματα Κυριακή πρωί, 5 ώρα το πρωί ώρα στην Αυστραλία. Θα το απολαύσουμε το παιχνίδι και το φως μου. Ναι. Και σε Αυστραλία κάνει πολύ κρύο αυτή τη στιγμή, μπαίνουμε στο χειμώνα τώρα. Όταν λες πολύ κρύο, τι θερμοκρασία πια είναι στην Αυστραλία το χειμώνα? Α, είναι περίπου 18 βαθμούς. Αυτό είναι πολύ κρύο. Εμείς μία 18 έχουμε εδώ, ρε φίλε. Τι πολύ κρύο 18 βαθμούς, ρε φίλε. Λοιπόν, θέλω να τσερικητήσω μετά τον Γιώργο τον Σαράντο και εύχομαι η Λίβερπουλ να σηκώσει το κύπελλο του Champions League. Κι εγώ. Μακάρι, και εγώ λέει να το απολαύσουμε όλοι, γιατί πιστεύω ότι θα το κερδίσουν, γιατί είναι και η χρονιά τους. Για να δούμε. Θα έρθει σε Ελλάδα. Θα ήθελα να έρθω ξανά στην Ελλάδα. Όχι, ρε παιδί μου, άσε μην έρθει στην Ελλάδα, γιατί έχω παίζει, θα έρθει.
Ναι, διακοπές, θα ήθελα να το ξανά σε διακοπές στην Ελλάδα. Πότε θα έρθεις? Θα ήθελα. Θα ήθελα. Λοιπόν, Κώστα, Γρηγόρη και Αλέξανδρε, χάρηκα που σας μίλησα. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Μακεδονία μην το λες, τη χάσαμε. Ταξίδευα από την Κόλλη στην Θεσσαλονίκη, όπου ο πιλότος είπε αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, που έλειπε αεροδρόμιο Μακεδονίας. Έτσι είναι το λυπηρό πιλότος. Και να πω κάτι άλλο, τα φιλιά μου και στις Σέρες, γιατί η μάνα μου από τις Σέρες. Ποιο μέρος είναι, ποιο μέρος? Μετόχι Σερών, το χωριό. Μάλιστα. Η Σερέ είναι ωραία. Κοντά με την πόλη. Μόλις μπήκε ο δικαστικός μελτής, οριστικά και τελεσίδικα διακόπτεται μονομερός συνεργασία του Ραπτόπουλου με τον Σύλλογο Φίλων Μπαγκλαντές και απαιτούν τα παπούτσια να επιστρέψουν. Ναι. Για την αιμονή σου στη Λίβερπουλ. Έγινε. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους. Φιλιά, και τα λέμε. Καλό πρόγραμμα, καλή δύναμη. Να σε καλά. Ένας φίλος μου από την Έδεσα μου στέλνει μήνυμα. Ο Χρήστος Μιχαηλίδης ήταν συμφοιτητής μου στην ΕΑΣΑ. Η ΕΑΣΑ τι είναι? Κόλλησα τώρα. Καλά, πάντα κολλάς. Αυτός δεν ξέρει. Και το 1974 σπρίντερ και όντως έπαιξε ποδόσφαιρο στον Ηρακλή. Μάλιστα. Χαιρετίσματα στην Έδεσα. Καθηγητής είναι από την Έδεσα. Σ' είπα εγώ ποιος είναι. Ένας φίλος μου σε όλα από την Έδεσα. Ο καθηγητής. Okay. Σ' είπα ότι είναι καθηγητής. Και τι κακό είναι. Σε εστιατόριο δουλεύει. Έλα φίλε, ναι. Μάλιστα. Κάνετε. Καλά. Σιγμάχος εδώ. Καλώς τον. Λοιπόν, έχω να κάνω μια μεγάλη πρόταση. Ναι. Θέλω. Έχουμε να προπονήσω τον Άλεξ να παίξει αγώνα με τον Τζακαλώτο. Ναι. Προσέξτε τώρα, προσέξτε έτσι. Στη γωνία του Τζακαλώτου θα είναι ο Πολάκης και ο Τσίπρας. Στη γωνία του Άλεξ θα είμαι εγώ και ο Ραπτόπουλος. Το ξύλο πίσω θα το φάει. Και εγώ θα μου διετήσω. Η άθρια η Έλλη Στάι. Και προσέξτε τώρα το κορυφαίο. Διαιτητής ο Κόκκινος, μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο και σαγιονάρα. Και θα φωνάζω και θα κάνω σαν το Βέγκο. Πώς τον έρχει κάτω σε το τσκαλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Νικητής, ο Άλεξ. Ο Άλεξ το λιοντάρι, σαν τη Μαδαγασκάρη, ξέρεις. Λοιπόν, αυτά εδώ πήρα να πω ένα καλησπέρα την αγάπη μου στον Άλεξ. Την Παρασκευή έχει αγώνα τίτλου WBO ο Καμπόσος στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πού το δείχνει? Στη Νόβα. Νόβα. Τι ώρα είναι? Έχουμε μαρμίτα, το βραδάκι. Έλα μαρμίτα το δούμε. Εγώ πετάω αυριακό φίλε μου. Θα το δούμε. Είναι πυγμαχία ή kickbox? Πυγμαχία καθαρά φίλε, παίζει ο Ματσάκος. Ναι. Ο οποίος είναι φίλος του Κώστα Παπαδόπουλου. Ναι. Του δικού μας. Του δικού μας, ναι. Παίζει ο Στέλιος ο Παπαδόπουλος και ο Καμπόσος και η Χριστίνα Λιναρδάτου. Η Λιναρδά του πρέπει να είναι γερό κορμί. Η Λιναρδά του φίλε είναι άστα να πάνε. Πολυβόλο. Για τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Έπαιξε αγώνα στη Γερμανία. Διαιτητής ήταν ο Κομίνης. Για τους παοξίδες θα καταλάβουνε. Ναι. Βγάλαν ότι έχασε. Κώστα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Κοίταξε. Να έχασε από αυτό. Κοίταξε. Η πυγμαχία είναι βρώμικη. Και από θέμα στοιχηματισμού, και από θέμα ντόπα, και από θέμα διαιτησίας. Δηλαδή, Κώστας έπαιξε πολύ ανώτερα. Είναι βρώμικο, πολύ βρώμικο άθλημα είναι, βρώμικο. Τον άρχισε εκεί, ψυχάλιζε πουνίδια στο πρώτο γύρο, άλλος δεν ήξερε τι να κάνει και δεν... Εγώ ήρθα εδώ σε κάτι αγώνες και είδα γυναικείο box. Μια δικιά μας έφαγε το ξύλο της αρκούδας από μια Βέλγισσα και το βγάλαν ισοπαλία οι αλυταράδες το μάτς. Μιλάμε γιούχαρα. Λέω τι είναι αυτά ρε, τρέπεστε λίγο ρε. Μα την έκανε του λούμπι στο ξύλο τη δικιά μας. Τέλος πάντων, είναι βρώμικο άθλημα η πυγμαχία. Να σε καλά. Δυστυχώς ναι, φίλε. Είναι βρώμικο. Και ντόπα πολύ, και στίχημα πολύ, και διαιτησία. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας. Καλώς τον. Καταρχάς χαιρετίζω τον πρώην φίλο μου του Θανασάκη από τον Μονοπήγαδο, τον κύριο Βαραβά. Ναι. Και αυτά που είπε όντως είναι... Δηλαδή είναι άμεμπτος, είναι δυνατός και... Όχι, αυτό είναι λεπτομέρεια, ηθικό θέμα. Αν περιτριγυρίζεται αυτός ο ξανθός άνθρωπος γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη, είτε είναι θεσμικά, εγώ θα προχωρήσω, είτε δεν είναι θεσμικά, πρέπει να το προσέξει. Το επικοινωνιακό σε ένα κόμμα, σε μια ομάδα, είδες ο ΠΑΟΚ τι έκανε.
έδωσε 200 χιλιάρικα την Βαρέλα παραπάνω από όσα του έδωσε τον άνθρωπο και επικοινωνιακά σε όλη την Ελλάδα παίζει το κλάμα του παιδιού του Βαρέλα. Ο καλός ο πρόεδρος, ο Βιερίνη ο αρχηγός. Τι ωραία επικοινωνιακά περάσαν όλο το θέμα, σαν ΠΑΟΚ, σαν εταιρεία. Μπράβο τους. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και έχει τώρα τον άλλον να βγαίνει και να λέει βιαστής, παιδόφιλος, τον έχει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να βγουν και να τα προσέχουν αυτά τα κόμματα. Τα επικοινωνιακά τους. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ο Θαναστάκης αυτός ο λεγόμενος Βαραβάς ήταν ένας, είναι πρώην συνάδελφοι, είμαστε φίλοι από παιδιά από 23-24 χρόνια. Συνάδελφοι σε τι? Είναι ένα παιδί διαμάντι μάλαμα, είναι χρυσό παιδί και κάτι άλλο που ήθελα να πω για Γρήγορος στην Ευρώπη, είπατε. Μάλιστα. Εγώ για την Ελλάδα μπορώ να πω κάτι. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ο Κωστάκης ο Μαλουνίδης. Ναι, εκείνη η ασχημόφατσα. Φόπο ταχύτατος. Ναι. Δεν υπήρχε αέρας στην Ελλάδα. Ναι. Ήτανε πιο μπροστά από αυτόν ο Αρδίζογλου και μετά. Με πρόλαβες, ο πιο γρήγορος με την μπάλα στα πόδια ήταν ο Αρδίζογλου, πιστεύω. Ναι. Αλλά ο πιο γρήγορος στο. Επειδή τον Κωστάκη το γνώρισα εμένα, η μητέρα μου ήταν Εδεσία και εγώ γεννήθηκα εκεί και τον Κωστάκη το γνώρισα. Εγώ έπαιζα σε μια πιο μικρή ομάδα της Έδεσσας και αυτός έπαιζε Εδεσαϊκό. Το χωριό του, τα Κεσαριανά. Αχα. Το χωριό του. Ναι. Και ο Κωστάκης εκτός από ότι άμα το μιλούσες κοκκίνιζε. Ναι, ναι, φοβερό παιδί είναι. Και αλαβάντας ναι, τα γρήγορα. Και επίσης ήταν χωρίς την μπάλα δεν μπορούσαν να το πιάσουν τρία άτομα μαζί. Στιβικός. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, με διορθώνουν εδώ. ΕΑΣΑ ήταν επί χούντας. Η Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής. Τώρα λέγεται ΤΕΦΑ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού. Ήταν τα ΤΕΦΑ τα παλιά. Επειδή δεν μπορεί να βγάλει γραμμή ο Παύλος. Ποιος είναι ο Παύλος? Σε ενημερώνει ότι δεν παίρνει πρωτεΐνες. Ναι. Και ότι όταν θα τελειώσει μαζί σου. Ναι. Θα είσαι μνημείο έξω. Έλα, το 30. Θα είσαι μνημείο έξω από το μετρό. 80% αυτονών είναι φούσκες. Αυτός δεν είναι. Δεν ξέρω. Παίρνουν τα φάρμακα και θα γίνει... φρεπρίζονται. Όταν θα συναντήσει θα γίνει μνημείο έξω. Καλά. Λοιπόν. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις, αμέσως μετά το ημίχρονο με καναλάκι για λαμά και δίπλα. Μόλις δουν κανένα σέρβο στον δρόμο. Κακά κάνουν, άντε. Επειδή ήθελα να ευχαριστήσω το Μητρόπολης που με κρατάει τροφιά εγώ κάθε μέρα. Πού πάει. Και καλό καλοκαίρι, εύχομαι σε όλους. Γεια σας. Από τώρα καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Μεθαύριο είναι καλοκαίρι. Φύγαμε, εντάξει, τι να κάνουμε.